Λοιπόν, καλησπέρα σας από το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών. Ο ομιλών είναι ο Ανδρέας Σεραφείμ και μαζί με τη συνάδελφο Αλεξάνδρα Ροζοκόκη, συνδιοργανώτρια της Λογοδημίας, θα σας κρατήσουμε συντροφιά, ελπίζω νοητικά καλή συντροφιά για τις επόμενες 2 περίπου ώρες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλες και όλους που στηρίζετε την πρώτη σύνοδο της Λογοδημίας και στηρίζετε και αυτό το καινούριο πνευματικό, πολιτισμικό, φιλολογικό, συμμετοχικό, όσο γίνεται πιο διαδραστικό εγχείρημα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτός είναι ο οργανωτικός φορέας και επειδή αν δεν πεις καλά λόγια για το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει, επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή αναφορά στο κέντρο μας. Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας εξετάζει πτυχές της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε από τον τίτλο. Επόπτης του κέντρου είναι ο πολύ γνωστός καθηγητής, ένας από τους διαπρεπέστερους Έλληνες κλασικούς φιλολόγους, ο κύριος Αντώνιος Ρεγκάκος, πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, ένας εξίσου διαπρεπής, ένας από τους διαπρεπέστερους λατινιστές της χώρας, αν όχι ο διαπρεπέστερος, ο κύριος Θεόδωρος Παπαγγελής, που έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να είναι ομιλητής και στον πρώτο κύκλο της Λογοδημίας. Διευθύνων το κέντρο είναι ο κύριος Αθανάσιος Στεφανής και το κέντρο φιλοξενεί διάφορους ερευνητές. Κατά σειρά αρχαιότητας, κυρία Αλεξάνδρα Ροζοκόκη, ο κύριος Ιωάννης Τελέλης, η κυρία Έφη Παπαδόδημα και αλφαβητικά η κυρία Μαρία Κανέλου, ο κύριος Νίκος Μανουσάκης και ο ομιλών Ανδρέας Σεραφείμ. Επομένως, άμα τη λήξη της σημερινής συνόδου της Λογοδημίας, καλό είναι να αναζητήσετε λίγο στο διαδίκτυο το κέντρο μας, να δείτε τι κάνουμε, να δείτε ποια είναι τα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα και μέσα από ποιες επιστημονικές δράσεις και άλλες πολυπίκυλες δραστηριότητες προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με την ελληνική και με την διεθνή επιστημονική κοινότητα, αλλά και με την κοινωνία ευρύτερα. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να σας πω λίγα λόγια για τη λογοδημία. Τι είναι η λογοδημία και πώς σχεδιάσαμε με την Αλεξάνδρα Ροζοκόκη το εγχείρημα αυτό. Είμαστε στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον λόγο. Η ιστορία, η πολιτισμική ταυτότητα, η πνευματική ιδιοπροσωπεία της Αθήνας, ανέκαθεν από την αρχαιότητα δηλαδή, ήταν συνδεδεμένη με τον ένα με τον άλλο τρόπο με τον λόγο. Τον διάλογο, την αγόρευση, το πολιτικό επιχείρημα, το επιχείρημα γενικότερα, τη διάδραση, τη διαλεκτική διάδραση ανάμεσα στους πολίτες. Από την αρχαία αγορά και την εκκλησία του Δήμου μέχρι τα ιστορικά φιλολογικά καφενεία και τα κοσμικά καφεζαχαροπλαστεία του 19ου και 20ου αιώνα από όπου πέρασαν σπουδαίοι εργάτες του πνεύματος και της τέχνης και συζήτησαν για θέματα πολιτικά, πνευματικά, πολιτισμικά, εθνικά, μέχρι και σήμερα, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, η Αθήνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κουλτούρα λόγου και διαλόγου. Η λογοδημία, μία παιγνιώδης και θέλουμε να πιστεύουμε και εύστοχη σύμπτυξη των λέξεων λόγος και ακαδημία, φιλοδοξεί ακριβώς να αναβιώσει την κουλτούρα του διαλόγου με εγγύηση για την επιτυχία του εγχειρήματος, την έγκλη και το κύρος της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία πραγματικά αναδεικνύεται σε ζωντανό πυρήνα και σε βασικό κύτταρο του πολιτισμικού κέντρου της χώρας. Θεματικός σκοπός της λογοδημίας δηλαδή είναι να δώσει βήμα λόγου και δημόσια συμμετοχικής και διαδραστικής συζήτησης σε μέλη της επιστημονικής κοινότητας, σε ανθρώπους που έχουν να μοιραστούν μαζί μας τη γνώση τους και τη δυνατή φωνή τους για μια σειρά από κέρια ζητήματα που απασχολούν την δημοσιολογία στην Ελλάδα και όχι μόνο, αλλά ταυτόχρονα να δώσει τον λόγο και σε ενήμερους πολιτισμικά και ευαισθητοποιημένους πνευματικά συμπολίτες μας και για να καταθέσουν τη δική τους άποψη, αλλά κυρίως για να ακούσουν και να αναμορφώσουν, να αναδιαμορφώσουν γνώμη και αντίληψη για διάφορα ζητήματα που συνδέουν την κλασική φιλολογία
με τη σύγχρονη ζωή, με ό,τι υπάρχει γύρω μας. Δείτε λίγο τα θέματα της λογοδημίας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κλασική φιλολογία. Τον επόμενο μήνα θα μιλήσουμε για τις επιδημίες, προσπαθώντας να απαντήσουμε στο ερώτημα αν είχαν και οι αρχαίοι τη μάστιγα του κορονοϊού, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, και σε ποια μορφή. Το Μάρτιο θα μιλήσουμε για τον οραματισμό της ελευθερίας στην ελληνική κοινωνία, με αφορμή τα 200 χρόνια που συμπληρώνονται από την ελληνική επανάσταση του 1821. Τον Απρίλιο θα μιλήσουμε για τον Θουκυδίδη και τον Ερντογάν και θα πάρουμε μαθήματα διεθνών σχέσεων από το παρελθόν. Το Μάιο θα μιλήσουμε για την πολιτισμική διπλωματία με τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη. Τον Ιούνιο θα μιλήσουμε για την πολύ δελεαστική ένωση του ποιητικού χρόνου από την αρχαιότητα μέχρι τη σημερινή μέρα και για τη σύνδεση διάφορων μορφών που πλάστηκαν στον καμβά του μύθου της αρχαιότητας με την αναδημιουργία των ποιητικών αυτών μορφών από τους σύγχρονους ποιητές. Τον Ιούλιο θα μιλήσουμε για τα όρια της σάτυρας. Πολλές φορές ακούμε ότι ο κύριος Λαζόπουλος ξεπέρασε τα όρια της σάτυρας ή ο Μάρκος Σεφερλής ξεπέρασε τα όρια της σάτυρας. Τι έχει να μας πει γι' αυτό ο Αριστοφάνης, ο διαχρονικά δεικτικός, κωμικός ποιητής? Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν συνδέουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την κλασική φιλολογία με τη σημερινή εποχή, με το σημερινό κόσμο. Για να αποδείξουμε ακόμα μια φορά ότι η κλασική φιλολογία δεν είναι μουσιακού τύπου επιστήμη, αλλά ζώσα επιστήμη, μια επιστήμη η οποία μπορεί να φωτίσει διάφορες πτυχές της συγκερινής πραγματικότητας. Ο πρώτος λοιπόν κύκλος της λογοδημίας έχει τον τίτλο «Έχει το παρελθόν μέλλον η κλασική φιλολογία στην εκπαίδευση και η κλασική φιλολογία σήμερα». Και οι δύο κεντρικοί ομιλητές του κύκλου αυτού, εγνωσμένου κύρους πανεπιστημιακοί και δάσκαλοι, ο Θεόδωρος Παπαγγελής, ομότιμος καθηγητής λατινικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, και η κυρία Εβίνα Συστάκου, καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θα μοιραστούν μαζί μας τις σκέψεις τους και τις απόψεις τους για το παρόν και το μέλλον ενός ένδοξου παρελθόντος. Είναι ευθύς αμέσως τον λόγο στην συνάδελφο κυρία Αλεξάνδρα Ροζοκόκη για τη δική της προσφώνηση και την παρουσίαση του πρώτου μας ομιλητή. Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ, Αντρέα. Καλησπέρα και από μένα. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, χαρά. Τα είπες πάρα πολύ ωραία σχετικά με τη λογοδημία. Θα ήθελα να εστιάσω αυτό που είναι σημαντικό, που θεωρούμε σημαντικό μετά τις τοποθετήσεις των ομιλητών μας, η συμμετοχή του κοινού. Να είναι ενεργό, να ρωτήσει, να τοποθετηθεί, να σχολιάσει. Θα ξεκινήσω λοιπόν παρουσιάζοντάς σας τον πρώτο ομιλητή. Ο κύριος Θεόδωρος Παπαγγελής γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1952. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ως υπότροφος του St. John's College και του Ιδρύματος των Κρατικών Υποτροφιών, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη λατινική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Κέμπρι, του οποίου είναι διδάκτορ. Από το 1994 είναι τακτικός καθηγητής της κλασικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Διατέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Συνεδρίων Λατινικών Σπουδών, που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη και διοργανώθηκαν από το επιστημονικό περιοδικό Trends in Classics σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Είναι μέλος της Cambridge Philological Society, της St. John's Classical Society και της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Ανήκει στις συντακτικές επιτροπές των διεθνών επιστημονικών περιοδικών Classical Trends, Revista di Filologia e di Istruzione Classica και των Ελληνικών. Είναι ιδρυτικό μέλος του Κοινώνυμα, Διεθνούς Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, μέδρα το Πανεπιστήμιο Νικόλαος Κοπέρνικος στην Πολωνία. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά και συγγραφικά προγράμματα του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας του Υπουργείου Παιδείας. Έχει συγγράψει ξενόγλωσσες και ελληνόγλωσσες μονογραφίες,
καθώς και πολλά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Οι έρευνές του εστιάζονται κυρίως στη λατινική ποίηση της εποχής του Αυγούστου, δηλαδή στην κλασική περίοδο της λατινικής λογοτεχνίας, στην ελληνιστική ποίηση, αλλά και σε νεότερους Έλληνες συγγραφείς. Από το 2013 αποτελεί τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Απόψε θα μας μιλήσει με θέμα «Κλασικά γράμματα» από το πολιορκημένο παρόν στο απανθρωπισμένο μέλλον. Σας ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα, και εσένα, Ανδρέα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ελπίζω ότι με ακούτε καθαρά. Πολύ. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές μας, την Αλεξάνδρα και τον Ανδρέα, για τον επιτυχημένο αυτόν όρο λογοδημία. Εγώ από το μυαλό μου πέρασε η ιδέα ότι κάνετε κάποιο λογοπαίγνιο, ένα Jean d'Esprit, και με το πανδημία βέβαια. Αλλά είναι επιτυχημένος ο όρος, διότι ο λόγος είναι αυτός ο οποίος αποκαθιστά τα διεστώτα της πανδημίας. Δηλαδή είναι αυτός που ενεργεί ως αντίδοτο στο social distancing και στη μη φυσική παρουσία. Εκφράζω λοιπόν την ευαρέσκειά μου και περνώ αμέσως σε αυτά που έχω να σας πω. Τα τελευταία χρόνια έχω επινοήσει άπειρες παραλλαγές πάνω στο θέμα «Χρειάζονται και αν ναι, γιατί» τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά στο σχολικό πρόγραμμα. Κήρυξα και ορθοτόμησα τον λόγο της αληθείας σε ευσεβή φιλολογικά συνέδρια, σε κατεπίγουσες ημερίδες, σε πανεπιστημιακά αμφιθέατρα και σε λύκεια, από τη Νότια Μακεδονία μέχρι τις νησιωτικές εσχατιές μας. Χώρια βέβαια μια σειρά άρθρων στον τύπο και μια ανοιχτή επιστολή σε τέος Υπουργό Παιδείας. Πρέπει να σας πω ότι ως μέλος της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Σώστε τα κλασικά γράμματα» εμφανίστηκα ακόμη και σε εκκλησιαστικό κανάλι της συμπροτεύουσας λίγο πριν από τη λειτουργία του Εσπερινού. Ελπίζω λοιπόν ότι θα δείξετε κατανόηση αν σας πω ότι οι παραλλαγές έχουν περίπου εξαντληθεί και αυτό που θα κάνω σήμερα, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανακοίνωσης, είναι να συνοψίσω κάποιες από τις σκέψεις που έχω εκθέσει, αναπτύξει στο παρελθόν. Η παροιμήν δημόσια συζήτηση για τη σημασία των αρχαιογνωστικών αντικειμένων στρεβλώνεται από δύο απλουστεύσεις. Η πρώτη απλούστευση κάνει την κλασική αρχαιότητα καθαρά ελληνική υπόθεση, όπως περίπου το σουβλάκι και το σιρτάκι. Η δεύτερη απλούστευση προκύπτει από τη διαμάχη ανάμεσα σε όσους επήγονται να κυδεύσουν τη σωρό της αρχαίας ελληνικής και σε όσους δοξολογούν την αρχαία ελληνική ως superfood για τη νέα ελληνική. Τα λατινικά εδώ δεν παίζουν. Γνωρίζετε όλες και όλοι πολύ καλά ότι στη ρήνη αυτής της συζήτησης έχουν ακουστεί και μάλιστα και από επίσημα χείλη εκτιμήσεις και ετιμιγορίες που στη σύγχρονη νεανική αργό μόνο ως τρολάρισμα θα μπορούσαν να ταξινομηθούν. Φυσικά δεν θα τις επαναλάβω σήμερα. Οι πιο ορατοί αρνητές σε αυτή την υπόθεση είναι όσοι απαιτούν ζωτικό χώρο για διδακτικά αντικείμενα που αντανακλούν νέα γνώση και νέες εξελίξεις στο χώρο των θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών και της τεχνολογίας. Χωρίς αμφιβολία, they have a point. Αλλά εδώ χωρούν δύο επισημάνσεις. Πρώτον, αν όπως είναι εύλογο
η χωρητικότητα της ζώνης των λεγόμενων εγκυκλίων σπουδών. Αντίθετα με το σύμπαν, έχει κάποιο όριο. Μήπως θα έπρεπε πρώτα να αποφασίσουμε ποιος πρέπει να είναι ο βασικός και απαραίτητος επιούσιος άρτος και ποιο το παντεσπάνι. Έχω πει με διάφορες ευκαιρίες ότι πολλές από τις μοντερνιές sit venia verbo που ζητούν μερίδιο στο πρόγραμμα της μέσης, κυρίως του λυκείου, μπορούν να περιμένουν την εξειδικευμένη ενηλικίωση των λυκειακών μοιρακίων στις ανώτατες σχολές της καρδιάς τους. Δεύτερη επισήμανση. Το στρατηγικό όπλο των μοντέρνων, σε αυτήν την querelle des anciens de modernes, είναι η χρησιμότητα, η πρακτική χρησιμότητα, η αγγλόγλωσση relevance. Και εδώ, οι πρόμαχοι της ουμανιστικής παιδείας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί για να μην αυτομολύσουν σε μια αδιέξοδη και αντιπαραγωγική συζήτηση περί χρησιμότητας όπως την εννοεί η άλλη πλευρά. Διότι, για να θυμηθώ τον Μποντλέρ, το να εξηγήσεις γιατί ένα σονέτο μπορεί να είναι τόσο χρήσιμο όσο ένα ζευγάρι παπούτσια είναι μια πολύ δύσκολη πρόκληση. Στην υπόθεση αυτή, πέρα και πίσω από τους συγκυριακούς καυγάδες και την περιπτωσιολογία, διακυβεύεται ένα θεμελιακό ζήτημα γνωσιολογίας. Ποιος είναι ο πιο έγκυρος και αξιόπιστος τρόπος να μάθουμε, να κατανοήσουμε τον κόσμο και τη θέση μας, ατομική και συλλογική, μέσα σε αυτόν. Η σχετική συζήτηση ήταν παλιά, αλλά εξελίσσεται ραγδαία από τον καιρό που ο Charles Snow, χημικός, άμα και μύθι ιστοριογράφος, πατώντας σε δύο βάρκες δηλαδή, μίλησε για δύο κουλτούρες. Οι ουμανιστές, είπε, σε εκείνη την πρώτη σημαδιακή διάλεξη του 1959 νομίζω, μέμφονται τους θεράποντες των θετικών επιστημών ως πνευματικά αναλφάβητους. Ωστόσο, λέει ο Snow, το να αγνοείς τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, όπως τον αγνοούν 9 στους 10 ουμανιστές, ίσως και οι 10, το να αγνοείς τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, λέει ο Snow, αποτελεί ισοδύναμο αναλφαβητισμό. Βέβαια, από την άποψη της πρακτικής χρησιμότητας μοιάζει πολύ προτιμότερο να ξέρεις αυτό το νόμο παρά τις τραγωδίες του Εσχύλου ή την Ενιάδα του Βυργιλίου. Πρέπει να διευκρινίσω ότι ο Snow είναι ειρηνιστής και ζητάει από τις δύο κουλτούρες να τα βρουν. Fair enough, καμιά αντίρρηση. Αλλά τουλάχιστον ας διευκρινίσουμε με καλή πίστη τις διαφορές. Και το όνομα της κρίσιμης διαφοράς είναι η ιστορικότητα. Σε αντίθεση με τους νόμους της φυσικής, τα αντικείμενα των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών σπουδών είναι προϊόντα κοινωνικών, πολιτικών, ιδεολογικών διεργασιών και παραμέτρων και είναι αδιανόητα έξω από την ιστορία των διεργασιών και των παραμέτρων που τα διαμορφώνουν. Είναι με άλλα λόγια κατάφορτα με ιστορικότητα. Και σε αντίθεση με τους νόμους της φυσικής, είναι φαινόμενα στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται ο άνθρωπος ως άτομο και ως μέρος της κοινωνικής συλλογικότητας. Ο νόμος της βαρύτητας κάθε αυτόν δεν έχει ιστορικότητα. Μπορεί να έχει ιστορικότητα η μελέτη του νόμου. Και να είστε βέβαιοι και βέβαιες ότι λειτουργεί αδιάλειπτα εδώ και μερικά δισεκατομμύρια χρόνια χωρίς να ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Η εφαρμοσμένη επιστήμη και η τεχνολογία υπηρετούν τον άνθρωπο, χίλιες φορές respect, όμως δεν είναι ανθρωποκεντρικές με την έννοια που είναι εγγενώς και εκφύσεως ανθρωποκεντρικές και κοινωνιοκεντρικές οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Και δεν ενδιαφέρονται πρωτίστως για τη γνώση που αφορά τον άνθρωπο ως ηθικό και κοινωνικό υποκείμενο, ούτε διευρύνουν με τον τρόπο των ανθρωπιστικών επιστημών τη συνείδηση της ιστορικότητας του ανθρώπινου υποκειμένου,
ούτε είναι πρώτο μέλημά τους να το εφοδιάσουν με στοχαστική αναλυτικότητα σχετικά με το νόημα της ύπαρξης. Να το πω και αλλιώς. Ο Homo technologicus είναι σοφότερος απέναντι στη φύση και τους νόμους της. Αλλά δεν είναι γι' αυτό το λόγο αναγκαστικά σοφότερος. Ως προς τον τρόπο με τον οποίο κατανοεί την εξέλιξη της υπαρξιακής, ηθικής, κοινωνικής και πολιτικής του περιπέτειας μέσα στους δεδάλους της ιστορίας. Είμαστε προϊόντα της ιστορίας και την ιστορία αυτή δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε με πλήρη και ευφυή τρόπο χωρίς τον φιλοσοφικό στοχασμό, τη τέχνη, τη γλώσσα και τη λογοτεχνία. Η ιστορικότητα των πραγμάτων είναι, για να το πω πιο διεθνιστικά, η differentia specifica της μιας από τις δύο κουλτούρες. Και, τώρα θα πω κάτι επίφθονο, είναι αυτή η μια από τις δύο κουλτούρες που παράγει πιο αποτελεσματικά αυτό που ονομάζω ιστορική νοημοσύνη. Και, τώρα θα πω κάτι ακόμα πιο επίφθονο, είναι αυτή η ιστορική νοημοσύνη που κομίζει ως μπόνους μια πιο πλουραλιστική, ευέλικτη, ελεύθερη, δεν θα πω δημοκρατική γιατί ο όρος έχει υποστεί βαριές κακώσεις από δικαίους και αδίκους, ελεύθερη σκέψη. Επιτρέψτε μου εδώ μια προσωπική νότα εν είδη παρέκβασης. Γυναικολογικό συνέδριο, όπου οι ανακοινώσεις η μία μετά την άλλη σκανάρουν, ακτινοδιαγιγνώσκουν και τομογραφούν ad nauseam το γυναικείο σώμα. Και ως επιλογικό επιδόρπιο μια διάλεξη για το γυναικείο σώμα διαχρονικά στην τέχνη και τη λογοτεχνία. Δύο τρόποι κατανόησης του γυναικείου σώματος. Και βέβαια δεν υπάρχουν βραβεία για όποιον μαντέψει ποιος τρόπος είναι πρακτικά πιο χρήσιμος. Ούτε είχαν αμφιβολία γι' αυτό οι γυναικολόγοι που πλησίασαν τον ομιλητή μετά τη διάλεξη και του είπαν: δεν είστε πιο χρήσιμος και δεν ξέρουμε αν δικαιούστε να λέγεστε πιο σοφός. Αλλά το βέβαιο είναι ότι ήσασταν ο πιο ενδιαφέρον. Επιστρέφω στην ιστορική νοημοσύνη. Και ξαναλέω ότι χρησιμοποιώ την έκφραση για να ορίσω την ικανότητα να κατανοείς τα πράγματα στην ιστορικότητά τους. Και βέβαια, η ιστορικότητα είναι συνάρτηση του προϊόντος χρόνου. Συνάρτηση μιας χρονικής ακολουθίας, όπου κατά κανόνα ισχύει το post hoc ergo propter hoc. Αν στο πλαίσιο της ιστορικότητας τα προηγούμενα είναι ζωτικής σημασίας για να κατανοήσουμε τα επόμενα, είναι προφανές ότι οι αφετηρίες ενός φαινομένου έχουν ιδιάζουσα βαρύτητα αλλά και ερμηνευτική ισχύ. Από αυτήν την άποψη η αρχαία Ελλάδα και στη συνέχεια το ελληνορωμαϊκό αμάλγαμα, δηλαδή ο πυρήνας των ανθρωπιστικών γραμμάτων, έχουν ιδιάζουσα αξία και βέβαια ερμηνευτική ισχύ για όποιον θέλει να κατανοήσει σωστά την ιστορικότητα και την πολιτισμική ιδιοπροσωπεία τουλάχιστον της Δύσης. Με ρωτούν συχνά άνθρωποι καλοπροαίρετοι, ποια σχέση έχει αυτή η πραγματική ανάγκη κατανόησης, όπως την εξήγησα πιο πάνω, με τη σχολαστική επιμονή του σχολείου στον πλάγιο λόγο και τη γερουδιακή έλξη. Εδώ χρειάζονται ουσιαστικές απαντήσεις από την πλευρά μας. Και ζωτικό μέρος αυτών των απαντήσεων είναι η ανάγκη για εξυγχρονισμένα, πιο ελκυστικά, πιο σεξι διδακτικά εγχειρίδια που θα συνδυάζουν βασικές γνώσεις αρχαιογλωσσίας και ευρύτερης αρχαιογνωσίας με τρόπο χαριτωμένο και όχι φορμαλιστικά σχολαστικό, τον τρόπο που ξέρουμε συνήθως από τα σχολικά εγχειρίδια. Ωστόσο, ανεξάρτητα από αυτό,
και επειδή το μορμολίκιο της στήρας σχολαστικότητας, πραγματικής ή υποθετικής, έχει ρίξει στο παρελθόν και ρίχνει και σήμερα στο τραπέζι το χαρτί των αρχαίων από μετάφραση, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις είναι ασφαλώς χρήσιμο ή απαραίτητο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θέλω να κάνω σαφή τη θέση μου σε αυτό το ζήτημα και το κάνω πάλι στην προοπτική της ιστορικότητας και της ιστορικής νοημοσύνης. Λέω λοιπόν ότι η ιστορικότητα του γλωσσικού φαινομένου από τη μορφολογία και τη σύνταξη μέχρι τη σημασιολογία και την ετυμολογία είναι από μόνη της ένα ιστορικοπολιτισμικό αφήγημα. Και όποιος μπορεί να αναγνωρίσει το ελληνορωμαϊκό γλωσσικό γονιδίωμα, το οποίο συντάσσει ακόμα και σήμερα τον λόγο της Δύσης, είναι κάτι πολύ περισσότερο από γλωσσικά σοφός. Αλλά για το ζήτημα αυτό, όπως και για τα άλλα που προκύπτουν από όσα λέω, χρειάζονται περισσότερες και μεγαλύτερες κλεψίδρες από αυτήν που μετράει τώρα το χρόνο μου. Στο ελάχιστο υπόλοιπο του οποίου θα σας προσκαλέσω τώρα να παρακολουθήσουμε πολύ συνοπτικά μια πολύ κρωτή δίκη, όπου στο εδόλιο του κατηγορουμένου στέκεται ο ανθρωποκεντρισμός. Η κεντρική θέση του ανθρώπινου υποκειμένου στον ουμανισμό της Δύσης είναι πυρηνικό κληροδότημα του ελληνορωμαϊκού πολιτισμικού παραδείγματος. Και είναι γνωστό, αν και όχι πάντα ευκρινώς συνειδητοποιημένο, ότι ακριβώς αυτός ο ανθρωποκεντρισμός δρομολόγησε την αναγεννησιακή απόκληση από το λίγο πολύ θεοκεντρικό κοσμοείδωλο του Μεσαίωνα, με τη συνέχεια της υπόθεσης αυτής στον πρώιμο και στον ακμαίο διαφωτισμό. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το ουμανιστικό, ο άνθρωπος ως συμπαγής συνειδησιακή ενότητα είναι παραγωγός λόγου, του οποίου είναι απόλυτος κύριος και νομεύς. Και ο λόγος αυτός αντανακλά την ελεύθερη προσωπική του βούληση. Το κόγκιτο του Καρτέσιου θα κωδικοποιήσει μια βεβαιότητα που στερεώνει τη δεσπόζουσα θέση του εξειδανικευμένου φιλελεύθερου υποκειμένου. Μην αφήνετε πολιτικούς συνειρμούς με το φιλελεύθερο. Είναι το liberal subject και το liberal humanism των Άγγλων. Θα κωδικοποιήσει λοιπόν τη δεσπόζουσα θέση αυτού του φιλελεύθερου υποκειμένου στο κέντρο των πραγμάτων. Τώρα, το ποιος άρχισε πόλεμο φθοράς εναντίον αυτής της θέσης και ποιες φιλοσοφικές διαδρομές σηματοδότησαν τις πρώτες αψιμαχίες είναι περίπλοκο και σύνθετο αφήγημα που δεν χωράει στις προθεσμίες μας. Ευχαρίστως μια άλλη φορά. Αλλά το αποτέλεσμα στο οποίο συνέβαλε τα μέγιστα η στρουκτουραλιστική στροφή είναι ότι αυτό το φιλελεύθερο liberal subject, το φιλελεύθερο υποκείμενο, μοιάζει να έχει χάσει την απόλυτη νομή και κυριότητα του λόγου του, ο οποίος τώρα είναι εχμάλωτος ενός προϋπάρχοντος και αναπόδραστου δικτύου συμβολικών πολιτισμικών κωδίκων και σημειωτικών συστημάτων. Το υποκείμενο νομίζει ότι χρησιμοποιεί τη γλώσσα, αλλά στην πραγματικότητα είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί το υποκείμενο για να μιλήσει. Είναι το «Die Sprache spricht» του Heidegger. Η περιλάλητη γλωσσική στροφή είναι η πρώτη ρογμή στον ανθρωποκεντρισμό του κλασικού ουμανισμού. Και ταυτόχρονα είναι η αρχή της θεωρίας με κεφαλαίο θήτα ή των διάφορων θεωριών που τις ξέρετε κυρίως ως λογοτεχνικές θεωρίες. Αν έχετε αρχίσει να υποψιάζεστε ότι σας μιλάει ένας εχθρός της θεωρίας, να σας πω αμέσως ότι δεν πρόκειται καθόλου περί αυτού. Γνωρίζετε ότι τις τελευταίες 6 περίπου δεκαετίες κάποιες πτέρυγες της κλασικής φιλολογίας αφουγκράστηκαν τις επιταγές της θεωρίας και μας έδωσαν νέες ιδεολογικές
ανθρωπολογικές, ψυχαναλυτικές, νεοϊστορικιστικές συμφραστικοποιήσεις που ανανέωσαν το ενδιαφέρον για τα κείμενα της κλασικής γραμματείας ή αποκάλυψαν λανθάνουσες πτυχές τους ή τα προσέγγισαν με σύγχρονες κατηγορίες ανάλυσης που ανέδειξαν με ουσιαστικό τρόπο την αϊθαλή επικαιρότητά τους. Και όταν λέω ουσιαστικό τρόπο, εννοώ την πολύπλευρη, ακόμα και διεπιστημονική ανάγνωση των κειμένων, προκειμένου να διαγνωστεί η θέση τους και ο ρόλος τους στην προοπτική της ιστορικότητας για την οποία μίλησα προηγουμένως. Να το πω και αλλιώς. Τα κείμενα δεν είναι επίκαιρα, επειδή σύμφωνα με τη γνωστή ρητορική των επαιτίων περιέχουν μεγάλες και διαχρονικές αξίες, στις οποίες όπως συχνά ακούγεται πρέπει να εμείνουμε ή να επιστρέψουμε, αλλά επειδή μας επιτρέπουν να δούμε τη διαλεκτική παρελθόντος και παρόντος που ορίζει την ιστορικότητά μας και που προσθέτει μονάδες στην ιστορική μας νοημοσύνη. Και ως κλασικός φιλόλογος που ανταγνωρίζει τη συμβολή της θεωρίας, θα έπαιρνα ευχαρίστως μέρος σε ένα λογικό debate που θα ήταν αδιανόητο προθεωρίας για τον πραγματικό ή υποτιθέμενο ρατσισμό και σεξισμό της Οδύσσειας, πλην θα αμφισβητούσα τη σοφία όσων θέλουν να εξοβελήσουν την Οδύσσεια με την κατηγορία του σεξισμού και του ρατσισμού, επειδή κάτι τέτοιο θα αλλίωνε την ιστορικότητα των πραγμάτων και θα αφαιρούσε, όπως είπα, κρίσιμες μονάδες από την ιστορική μου νοημοσύνη. Και κάπου εδώ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ολοκλήρωνα τη σημερινή μου συμβολή στη λογοτιμία, αν δεν είχα ενδώσει στον πειρασμό να με φέρω και να σας φέρω ενώπιον μιας εξέλιξης, που δεν ξέρω ακόμη αν πρέπει να την πάρουμε σοβαρά, ή να τη θεωρήσουμε ως ένα quiz που μπορεί να απασχολήσει κάποιες από τις έγκλειστες ώρες της πανδημικής μας ανοίας. Παραθέτω αυτολεξή. Αυτός ο τόμος αποτελεί μια επισκόπηση των τρόπων με τους οποίους έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει η έννοια του ανθρώπου και του ανθρώπινου, όπως τη γνωρίζουμε από τη δυτική φιλελεύθερη παράδοση. Μια αλλαγή που σηματοδοτεί τον εκτοπισμό του ανθρώπου και του ανθρώπινου από το κέντρο της διανοητικής έρευνας αναζήτησης. Exhibit number one, όπως λένε στα ποινικά δικαστήρια. Πάω στο exhibit number two. Οι ανθρωπιστικές σπουδές πρέπει να περάσουν στο στάδιο των μετα-ανθρωπιστικών προβληματισμών προκειμένου να υπερβούν τους περιορισμούς και τις αποσιωπήσεις που επιβάλλει η έννοια του ανθρώπου και του ανθρώπινου και να αντιμετωπίσουν κρίσιμα ζητήματα που απαιτούν έναν μη ανθρωποκεντρικό τρόπο ανάλυσης. Exhibit number three. Είναι ανάγκη να κατανοήσουμε ότι 5 αιώνες ουμανισμού τερματίζονται, καθώς ο ουμανισμός μεταμορφώνεται σε κάτι που θέλουμε δεν θέλουμε, πρέπει να το ονομάσουμε μετα-ανθρωπισμό. Πέρασα μερικές ευχάριστα εφιαλτικές ή εφιαλτικά ευχάριστες ώρες διαβάζοντας το συλλογικό τόμο After the Human Culture, Theory and Criticism in the 21st Century. Αλλά γι' αυτό ίσως χρειαστούμε μια άλλη συνάντηση. Να σκεφτούμε αν εδώ πρέπει να ακούσουμε τη μυστική βοή των γεγονότων ή να δούμε απλώς μια φουτουριστική γελιογραφία με έναν μεταανθρωπικό τερέντιο που δηλώνει «Homo non sum, humana omnia ame aliena puto». Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς τον καθηγητή, τον κύριο Παπαγγελή. Θα έλεγα ότι είναι
απολαυστική, απολαυστικά χαλκεόφωνη και απολαυστικά δεικτική η Στεντόρια Παπαγγέλια ανακοίνωση και η Στεντόρια Παπαγγέλια φωνή. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στην δεύτερη ομιλήτρια, την Ευίνα Συστάκου. Επιβεβαιώστε μου σας παρακαλώ σε ένα μήνυμα ότι με ακούτε, για να είμαστε συντεταγμένοι και φωνητικά στην απόψινή σύνοδο της λογοδημίας. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, η κυρία Συστάκου δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι πάρα πολύ καλά γνωστή και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά είναι καλό να λέμε να δίνουμε ορισμένες πληροφορίες, να λέμε λίγα λόγια για τους ανθρώπους που σεμνά, ταπεινά, άοκνα, αλλά και σιωπηλά υπηρετούν την εκπαίδευση στον τόπο. Η κυρία Ευίνα Συστάκου σπούδασε κλασική φιλολογία στο τμήμα φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου έκανε τις μεταπτυχιακές της σπουδές και εξεπώνησε τη διδακτορική της διατριβή ως μεταπτυχιακή υπότροφος του Ιδρύματος Κλασικών, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, Έχει διατελέσει τακτική ερευνήτρια στο Κέντρο της Ελληνικής Γλώσσας και έχει διδάξει ως ειδική επιστήμον στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και στο Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 2006 είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, από το 2012 αναπληρώτρια καθηγήτρια και από το 2017 καθηγήτρια της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο ίδιο τμήμα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ελληνιστική ποίηση και ποιητική, στην ομηρική φιλολογία, καθώς και σε θεωρητικά ζητήματα, λογοτεχνικά είδη για παράδειγμα, αφηγηματολογία, κύρια ονόματα και αισθητική στην αρχαία ελληνική ποίηση. Είναι πολυγραφότατη, έχει εκδώσει 6 μονογραφίες, από τις οποίες ο ομιλών ξεχωρίζει τη γεωγραφία του Καλλιμάχου και την νεωτερική ποίηση των ελληνιστικών χρόνων, εκδόσεις του ΜΙΕΤ, του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, το 2005, και το τελευταίο βιβλίο της κυρίας Συστάκου, Tragic Failures, Alexandrian Responses to Tragedy and the Tragic, το οποίο κυκλοφορεί από τον Διεθνή Εκδοτικό Οίκο Τεγκρόιτερ, από την εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημοσύνης σειρά Trends in Classics Supplementary Volumes. Η κυρία Συστάκου θα μοιραστεί μαζί μας σήμερα 5 σκέψεις και ένα επιμύθιο για το μέλλον της κλασικής φιλολογίας, το μέλλον των κλασικών σπουδών, και διατυπώνει ερωτηματικά το πρώτο τμήμα του τίτλου της ανακοίνωσής της. Αρχαιογνωσία στον 21ο αιώνα. Κυρία Συστάκου, είναι μεγάλη μας τιμή που είστε μαζί μας. Ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Νομίζω τα παραείπατε. Θα ήθελα να καλησπερίσω όλους όσους μας ακούν σήμερα, τα μέλη της Ακαδημίας, τους αγαπητούς συναδέλφους, όσους παρακολουθούν με ενδιαφέρον την πρώτη αυτή λογοδημία. Ευχαριστώ θερμά και τον κύριο Σεραφείμ που μίλησε πριν και την κυρία Ροζοκόκη για την ευγενική πρόσκληση. Ελπίζω να ανταποκριθώ όπως θα ήθελα σε αυτό το δύσκολο αλλά και πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, για το οποίο δεν έχει τύχει να εκφραστώ δημόσια, οπότε από αυτήν την άποψη υπολείπομαι από τον εξαιρετικό λόγο του κυρίου Παπαγγελή. Και πραγματικά, ακούγοντας τον λόγο του κυρίου Παπαγγελή, γλαφυρός, όπως πάντα, διεισδυτικός, δυσκολεύομαι να συνεχίσω, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω, καταθέτοντας τις δικές μου προσωπικές σκέψεις, κυρίως σκέψεις που προκύπτουν και από τα διαβάσματά μου, αλλά και από την εμπειρία μου στην ανώτατη εκπαίδευση, ξεκινώντας με μία ιστορία. Θα μας πάει 25 χρόνια νωρίτερα, περίπου, 27 πλέον, το 1994. Είναι μια ιστορία που μας έρχεται από την Αμερική. Εκεί λοιπόν ο Σύλλογος Κλασικών Φιλολόγων, τον ΗΠΑ, το γνωστό σε όλους μας APA, οργάνωσε στην Ατλάντα μια συζήτηση για το μέλλον των κλασικών σπουδών. Στη συζήτηση με θέμα τη σχέση των κλασικών σπουδών με τις άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες,
και κυρίως με τη συγκριτική φιλολογία ήταν τότε το ερώτημα, συμμετείχαν επιφανείς καθηγητές όπως ο Γκλέν Μος, ο Ντάνιελ Σέλντεν και η Πέιτζ Τιμπουά. Η τελευταία, απόφυτος του Στάνφορντ και του Μπέρκλεϊ και καθηγήτρια κλασικής φιλολογίας στο Σαν Ντιέγκο, πρότεινε σε αυτήν τη συνάντηση να εγκαταλείψουν οι φιλόλογοι τον συναισθηματισμό και την εξειδανίκευση στην προσέγγιση των κλασικών και ανταυτού να αξιοποιήσουν τον σύγχρονο θεωρητικό λόγο στη μελέτη των αρχαίων, όπως συμβαίνει και με άλλες ξενόγλωσσες λογοτεχνίες. Η τοποθέτησή της κατέληγε με την πρόβλεψη ότι αν δεν υπάρξει η θεωρητική αυτή αναπροσαρμογή, οι κλασικές σπουδές είναι καταδικασμένες σε θάνατο ή ακόμα χειρότερα στην ακαδημαϊκή εξαθλίωση και σε περιθωριοποίηση παρόμοια με αυτή της Αιγυπτιολογίας και των Σανσκριτικών σπουδών. Το ενδιαφέρον είναι ότι σε απάντηση της τοποθέτησης αυτής, ο Walter Johnson, καθηγητής κλασικής φιλολογίας στο Σικάγο, υπογράμμισε ότι τέτοιες θεωρητικές προσεγγίσεις είναι βέβαια ευπρόσδεκτες για τους συγκριτικούς φιλολόγους, αλλά η υποχρέωση αρχαιοελληνιστών και λατινιστών, για την οποία πρέπει όλοι οι κλασικοί φιλόλογοι να πολεμήσουν ενωμένοι, είναι η μελέτη των κλασικών κειμένων από το πρωτότυπο. Διότι, υποστήριξε τότε ο καθηγητής Τζόνσον, η συγχώνευση της φιλολογικής και της πολιτισμικής μεθόδου είναι αδύνατη και εκ των πραγμάτων αποτυχημένη. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτή η ιστορία? Μήπως λείπουν ειδικά από την Ελλάδα παρόμοιες συζητήσεις για το μέλλον των κλασικών σπουδών? Μήπως οι διαμάχες για τα αρχαία και τους αρχαίους δεν έχουν απροσμέτρητο ιστορικό και ιδεολογικό βάθος στη χώρα μας, κάθε άλλο? Ωστόσο, η συνάντηση αυτή των Αμερικανών κλασικών φιλολόγων δείχνει ότι παρά τις πολιτισμικές και ιστορικές διαφορές που μας χωρίζουν, ως κλασικοί φιλόλογοι έχουμε περίπου να αντιμετωπίσουμε το ίδιο δίλημα, το οποίο εμφανίζεται σε διάφορες εποχές και με διάφορες μορφές. Είτε διασύνδεση της κλασικής φιλολογίας με άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες, είτε προσήλωση στην πρωταρχική αποστολή, δηλαδή την κατανόηση των κλασικών κειμένων από το πρωτότυπο. Φαίνεται ότι το δίλημα ήταν και είναι όχι μόνο υπαρκτό, αλλά και υπαρξιακό για τους κλασικούς φιλολόγους. Με αφορμή αυτό το δίλημα ακολουθούν μερικές προσωπικές σκέψεις. Σκέψη πρώτη, λοιπόν, από την αρχαιογλωσία στην αρχαιογνωσία. Το γνωστό αυτό δίλημα έθεσε νωρίτερα και ο κύριος Παπαγγελής. Για την πρώτη λοιπόν αυτή σκέψη δανείζομαι μία διάκριση που διατυπώθηκε από τον αείμνηστο Δημήτρη Μαρονίτη, όταν στην αυγή του 21ου αιώνα ηγήθηκε ενός πιλωτικού προγράμματος για την ανανέωση της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στη μέση εκπαίδευση. Το πρόγραμμα δεν εφαρμόστηκε τελικά στην εκπαίδευση, αλλά κατέληξε στην έκδοση 7 διδακτικών εγχειριδίων που πλέον διατίθενται στο ευρύ κοινό μέσω του Ιδρύματος Μανώλη Τριανταφυλλίδη και της ιστοσελίδας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Καθώς λοιπόν το πρόγραμμα ακυρώθηκε στην πράξη, δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ και οι στόχοι του, που ήταν, σύμφωνα με τον Μαρονίτη, η ανέρεση της υπερτίμησης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε βάρος της νεοελληνικής γλώσσας και η απελευθέρωση της αρχαιογνωσίας από το αρχαιογλωσσικό της βάρος. Έκτοτε, η διδασκαλία των κλασικών μαθημάτων όχι μόνο δεν ανανεώθηκε, αλλά σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη οπισθοδρόμηση, όπως αποτυπώνεται στη συνεχιζόμενη μηχανιστική εκμάθηση των κλασικών γλωσσών από τη μια πλευρά και στην εξαντλητική αποστήθηση των αναλύσεων των κλασικών κειμένων.
Ο ρόλος του σχολείου είναι διτά αρνητικός και αφορά τόσο την αρχαία γλώσσα και γραμματεία, όσο και τα νεοελληνικά αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα καταγράφεται πέρα από κάθε αμφιβολία στο χαμηλό επίπεδο των φοιτητών που εισάγονται πλέον στα τμήματα φιλολογίας στην Ελλάδα. Να σημειωθεί ότι το χαμηλό επίπεδο αφορά κατεξοχήν το πεδίο της γλώσσας και αρχαίας και νεοελληνικής, την οποία υποτίθεται ότι υπηρετεί το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών στα σχολεία. Γιατί, νομίζω, από τη μια πλευρά οι μαθητές ασκούνται μονικά στην εκμάθηση γραμματικής συντακτικού ετυμολογίας των αρχαίων ελληνικών, αναπαράγοντας μία βυζαντινής επίνοιας τυπολατρεία, με αποτέλεσμα οι επιμελείς μαθητές να εθίζονται σε αυτού του είδους την άσκηση, παραμένοντας παράλληλα λογοτεχνικά αναλφάβητοι και πνευματικά ανυποψίαστοι. Από την άλλη πλευρά, η αποστροφή για το περιεχόμενο των κλασικών κειμένων, μια ακόμα βυζαντινή συνήθεια, οδηγεί όσους μαθητές έχουν κριτική σκέψη και πνευματικές ανησυχίες να στραφούν σε άλλες θεωρητικές επιστήμες, που μοιάζουν περισσότερο σύγχρονες και ενδιαφέρουσες σε σχέση με τα κλασικά γράμματα. Άρα, ένα κρίσιμο βήμα θα ήταν να προχωρήσουμε πέρα από την αρχαιογλωσία, στην αρχαιογνωσία, πέρα από τη γλωσσική άσκηση ως αυτό σκοπό, στα ίδια τα κείμενα, αν θέλουμε κάτι να θυμούνται και κάτι να αντιληφθούν οι μαθητές από τον κλασικό πολιτισμό. Σκέψη δεύτερη. Ολιστικότητα και δημιουργικότητα. Το λέω λίγο πιο ψυχρά, αλλά το νόημα αυτής της σκέψης είναι αυτό που πολύ ωραία ανέφερε πριν ο κύριος Παπαγγελής, ότι πρέπει να τα κάνουμε πιο ελκυστικά, πιο σεξι αυτά τα μαθήματα. Η σκέψη λοιπόν αυτή αφορμάται από μια ημερίδα που διοργανώθηκε από την Ακαδημία εδώ το Δεκέμβριο του 2019 με αντικείμενο τον εξυγχρονισμό της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στη μέση εκπαίδευση. Ένα χρόνο πριν δηλαδή, σε αυτή την ημερίδα το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας παρουσίασε τις καινοτομίες ενός συστήματος ολιστικής και ανοιχτής μάθησης για την αρχαιογνωσία. Μεταξύ άλλων, το σύστημα προβλέπει την άσκηση των μαθητών στην ανάγνωση κειμένων και στη δημιουργική γραφή εργασιών πάνω σε αυτά, καθώς και στη συνύπαρξη των αρχαίων ελληνικών, των νέων ελληνικών και της λογοτεχνίας σε μια ενιαία διδακτική ζώνη μαθημάτων. Ολιστική λοιπόν προσέγγιση της αρχαιογνωσίας με την αξιοποίηση πολλαπλών μεθόδων και πηγών, συχνά πολυμεσικών, με σκοπό τελικά την ανοιχτότητα στην προσέγγιση της αρχαιογνωσίας, προτείνει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, που έχει εκπονήσει και το πληρέστερο ηλεκτρονικό περιβάλλον για τις φιλολογικές σπουδές, την πύλη και τις ψηφίδες. Δεν γνωρίζω πόσο αξιοποιείται το πρόγραμμα αυτό στη μέση εκπαίδευση. Κάθε φορά όμως που εφαρμόζουμε όχι μόνο το καθαυτό πρόγραμμα, αλλά την ευρύτερη φιλοσοφία του σε ένα πανεπιστημιακό μάθημα αρχαιογνωσίας, ακολουθεί το βασικό ζητούμενο. Προκαλούμε το ενδιαφέρον των φοιτητών και κινητοποιούμε τη σκέψη τους απέναντι στα κλασικά κείμενα. Ό,τι συστηματικά, δηλαδή, η ελληνική εκπαιδευτική πρακτική έχει πολύ συχνά περιθωριοποιήσει, μεταξύ άλλων, την κριτική σκέψη, την ανάγνωση των κλασικών κειμένων ως λογοτεχνίας, τη σύνδεσή τους με τη ζωντανή πραγματικότητα των μαθητών, την επαφή μέσω του κλασικού πολιτισμού με τις τέχνες. Όλα αυτά λοιπόν, αν αναβιώσουν, μπορούμε να τα πετύχουμε μέσω της ολιστικής και δημιουργικής ενασχόλησης με την αρχαιογνωσία. Ας προτείνουμε την ανάγνωση των κλασικών κειμένων για ψυχαγωγία, την προσέγγιση του θεάτρου και της τέχνης στο πλαίσιο της πρόσληψης της αρχαιότητας, την αναζήτηση οπτικοακουστικών και ψηφιακών πηγών για την καλλιέργεια της αρχαιογνωσίας. Είναι κρίμα να επιμένουμε ακόμη στο λεξιλόγιο και τη σύνταξη του «ο κοινών αυτά δελφονισμήνης κάρα» και κανείς μαθητής να μην έχει καταφέρει να διαβάσει το τέλος της Αντιγόνης. Και είναι και πολύ κρίμα, τελειώνοντας ένας φοιτητής κάποιο τμήμα φιλολογίας,
να έχει μελετήσει από το πρωτότυπο μία μόνο τραγωδία, αντί να έχει διαβάσει σαν λογοτεχνία πλέον ολόκληρο το κόρπους των τραγικών. Πάω λοιπόν στην τρίτη μου σκέψη με ένα ερώτημα. Είναι η κλασική φιλολογία ένα νησί? Η τρίτη αυτή σκέψη μετατοπίζει το πρόβλημα της κλασικής φιλολογίας από τις παθογένειες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στο ίδιο το ακαδημαϊκό αντικείμενο. Δεν είναι χωρίς βάση η κατηγορία ότι σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής εισπορίας η κλασική φιλολογία πάσχει από έναν ιδιότυπο ελιτισμό σε σύγκριση με άλλα θεωρητικά πεδία. Δεν είναι μόνο η σχέση με τις ξενόγλωσσες λογοτεχνίες, οι οποίες θεωρούνται νεότερες και συχνά δευτερογενείς σε σχέση με την κλασική παράδοση. Υπάρχει και η καχυποψία πολλών κλασικών φιλολόγων για άλλες μεθόδους προσέγγισης, όπως η θεωρία της λογοτεχνίας ή ολόκληρους κλάδους, όπως οι πολιτισμικές σπουδές. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτέλεσε παλαιότερα η συγκριτική φιλολογία και σήμερα πλέον οι σπουδές πρόσληψης, reception studies, γνωστές σε όλους μας, που προσπαθούν να συντονίσουν αρχαιογνωσία και νεότερες λογοτεχνίες. Επιπλέον, κοντά στην παλαιότερη σύγκληση κλασικών σπουδών και ανθρωπολογίας αρχαιολογίας, κυρίως το γαλλόφωνο και τον αγγλόφωνο χώρο, έρχονται πλέον να προσθεθούν οι σπουδές φύλου, η φιλοσοφία, η ιστορία των ιδεών με τις οποίες ασχολείται ερευνητικά η νεότερη γενιά κλασικών φιλολόγων. Πάμε τώρα στην ελληνική ακαδημαϊκή πραγματικότητα. Εδώ έχουμε άλλα προβλήματα. Ανέκαθεν υπήρχε μία σχέση αγάπης και μίσους μεταξύ της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας και της βυζαντινής και κυρίως νεοελληνικής φιλολογίας. Είναι επίσης ελληνικό φαινόμενο, νομίζω, ο τεχνητός διαχωρισμός κλασικής φιλολογίας από τους υπόλοιπους τομείς των κλασικών σπουδών, την αρχαία ιστορία, την αρχαία φιλοσοφία ή την αρχαιολογία. Αντίστροφα, στα περισσότερα πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι κλασικές σπουδές περιλαμβάνουν στοιχεία από όλους αυτούς τους γνωστικούς κλάδους, ενίοτε μάλιστα εντάσσονται σε ευρύτερους τομείς αρχαιογνωσίας, όπως είναι οι μεσογειακές σπουδές. Μάλιστα, οι διαφωνίες σχετικά με το εύρος και τη μεθοδολογία του επιστημονικού αντικειμένου είναι τέτοια, ώστε να υπάρχουν σημαντικές διακρίσεις ανάμεσα στα εντός εισαγωγικών υποείδη της κλασικής φιλολογίας. Είναι άραγε σημαντικότερη εκδοτική των κειμένων και ο υπομνηματισμός τους από τη θεωρητική ερμηνεία των κλασικών κειμένων? Είναι το κείμενο και το συγκείμενο έννοιες παραπληρωματικές ή ασύμβατες στην κλασική φιλολογία? Ωστόσο, η ίδια η φιλολογική έρευνα, οι εκδόσεις, τα διεθνή συνέδρια τις τελευταίες δεκαετίες δείχνουν μια ολοένα και αυξανόμενη τάση για διεπιστημονικές και πολυπρισματικές προσεγγίσεις του κλασικού παρελθόντος. Ευτυχώς, θα έλεγα, θέλουμε να έχει ακαδημαϊκό μέλλον η κλασική φιλολογία. Σκέψη τέταρτη. Αποδομώντας τα ιδεολογικά στερεότυπα. Η τέταρτη σκέψη πηγάζει από τη διαπίστωση ότι οι κλασικές σπουδές συνοδεύονται διαχρονικά από ένα ταυτοτικό πρόβλημα και αντικατοπτρίζουν όσο σχεδόν καμία άλλη επιστήμη τα ιδεολογικά και πολιτικά ζητούμενα κάθε εποχής, χώρας και πολιτισμικής περιοχής. Ως προς το ζήτημα της ταυτότητας, ο όρος κλασικός είναι περισσότερο αξιολογικός παρά ιστορικός. Ακόμη και όταν παραπέμπει στο ιστορικό παρελθόν, εμπεριέχει τη διάσταση μιας ανωτερότητας της κλασικής περίοδου. Ο ευρύτερος όρος, η κλασική παράδοση, που χρησιμοποιείται κατά κόρον στον ευρωπαϊκό-αμερικανικό ακαδημαϊκό χώρο, εστιάζει στο κοινό παρελθόν που ενώνει τον δυτικό πολιτισμό σε επίπεδο γλώσσας, τέχνης και αξιών. Ωστόσο, και οι δύο παράμετροι, τόσο η έννοια της δυτικής υπεροχής όσο και η διάσταση της πολιτισμικής κληρονομιάς, τίθενται συχνά υπό αμφισβήτηση στον παγκοσμιοποιημένο και μεταμοντέρνο κόσμο μας.
Επιπλέον, στην Ελλάδα ακόμη και σήμερα μια σειρά από προκαταλήψεις για την ελληνοκεντρική αρχαιότητα εξειδανικεύουν το παρελθόν, το φορτίζουν συναισθηματικά χωρίς να μεταφράζονται σε πραγματικό ενδιαφέρον για την αρχαιογνωσία. Χρειάζεται αποδόμηση των προκαταλήψεων εκ νέου νοηματοδότηση της κλασικής παράδοσης. Ας ξεκινήσουμε εδραιώνοντας πρώτα τη διπλή διάσταση του κλασικού παρελθόντος μέσω μιας διτής αρχαιογνωσίας ελληνικής και ρωμαϊκής, μέσω μιας ισότιμης μεταχείρισης αρχαίων ελληνικών. Αναθεωρήσουμε την αιμονή μας με τον χρυσό αιώνα του Περικλή, προσθέτοντας την αρχαιογνωσία μας, τη μελέτη και της αρχαϊκής και της ελληνιστικής και της αυτοκρατορικής εποχής. Ολόκληρο το φάσμα του αρχαίου κόσμου που συγκροτεί την ευρωπαϊκή δυτική ταυτότητα. Σκέψη πέμπτη και τελευταία, ενδιαφέρουσα και επίκαιρη αρχαιογνωσία. Οι κλασικές σπουδές εμπεριέχουν μια εγγενή αντίφαση. Ενώ στρέφονται στη μελέτη του παρελθόντος, ενώ έχουν ιστορικό βάθος που πρέπει να κατακτήσουμε με παραδοσιακές μεθόδους, η εκμάθηση αρχαίων μη ομιλούμενων γλωσσών είναι μία από τις ιδιομορφίες των κλασικών σπουδών, διεκδικούν μια ξεχωριστή θέση στο ζωντανό παρόν κάθε κοινωνίας. Η εποχή μας, αενάως μεταβαλλόμενη, έχει να παλέψει με το παγκόσμιο έναντι του δυτικού ευρωπαϊκού, με το μεταμοντέρνο έναντι του παραδοσιακού. Ποιο είναι λοιπόν το νόημα και ποια είναι τα μέσα μελέτης και ερμηνείας των κλασικών στον 21ο αιώνα? Νομίζω ότι όσο η κλασική φιλολογία παραμένει οχυρωμένη πίσω από τη διαχρονική αξία του κλασικού ή ακολουθεί παιδαγωγικές μεθόδους κληρονομημένες από το παρελθόν, τίθεται σε ένα ακαδημαϊκό περιθώριο. Εδώ η διεθνής πρακτική είναι και πάλι διδακτική. Η έμφαση στην πρόσληψη των κλασικών κειμένων στη ζωντανή παραγωγή πολιτισμού, στις οπτικοακουστικές τέχνες, ο διάλογος με τα νέα τεχνολογικά μέσα, κυρίως το διαδίκτυο, μπορούν να ξυπνήσουν το ενδιαφέρον για τους κλασικούς. Ένας ολόκληρος τομέας, η διαστάρωση των ανθρωπιστικών σπουδών με τον κλάδο των υπολογιστών, τα Digital Humanities, διερευνά τον τεχνολογικό εξυγχρονισμό των ανθρωπιστικών και αρχαιογνωστικών επιστημών. Όσο για την επικαιρότητα των κλασικών, εδώ το άνοιγμα σε άλλες φιλολογίες είναι ζωτικής σημασίας. Και οι πολιτισμικές σπουδές, όπου ιδέες, κινήματα και συγκείμενα διερευνώνται συχνά ανεξάρτητα από τα ίδια τα κείμενα, θα μπορούσαν να προσφέρουν νέες προοπτικές στη σύγχρονη θεώρηση της αρχαιογνωσίας. Και όπως υποστήριξε και η Paige Dubois, την οποία επικαλέστηκα στην αρχή της ομιλίας μου, οι κλασικοί φιλόλογοι δεν μπορούν να εκλαμβάνουν την αδιαφορία τους για τις πνευματικές αναζητήσεις της εποχής μας ως αρετή, ενώ οφείλουν να είναι λιγότερο αφελείς ως προς την πρόσβασή τους στο παρελθόν, περισσότερο επιλεπτισμένοι σε θεωρητικό και φιλοσοφικό επίπεδο. Και πριν κλείσω, ένα πολύ πολύ σύντομο επιμύθιο. Οι παραπάνω σκέψεις επιχειρούν να προσεγγίσουν το ερώτημα της σημερινής συνάντησης, αν έχει το παρελθόν μέλλον, προτείνοντας κυρίως τρόπους αναζωογόνησης των κλασικών σπουδών. Τα κλασικά γράμματα έχουν τόσο διαχρονική, ιστορική αξία, όσο και συγχρονική. Αξίζει να τα διερευνήσουμε πλέον με τη δεύτερη αυτή διάσταση, ώστε η κλασική φιλολογία να δείξει τον δρόμο για έναν νέο ανθρωπισμό και όχι έναν μετα-ανθρωπισμό, ελπίζω, και για έναν σύγχρονο πολιτισμικό αλφαβητισμό. Ας αναγνωρίσουμε ακόμα ότι η κλασική φιλολογία είναι μέρος των ευρύτερων ανθρωπιστικών σπουδών, των humanities, και ότι μόνο σε αλληλεπίδραση με αυτές μπορεί να αναστοχαστεί τον σκοπό και τα μέσα της. Όσο για τη διάχυση της αρχαιογνωσίας στην κοινωνία, η κλασική φιλολογία πρέπει να βγει από το σπουδαστήριο και να αποκτήσει έγκυρο και ενδιαφέροντα δημόσιο λόγο.
Η λογοδημία που εγγενιάζει σήμερα η Ακαδημία Αθηνών είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Εύχομαι καλή επιτυχία στη λογοδημία και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Συστάκου, για την πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωσή σας. Την παρακολουθήσαμε με ζωηρότατο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θίξατε όλα τα ζητήματα τα οποία θα περίμενε κάποιος ομιλητής ότι τα οποία θα περίμενε το ακροατήριο ότι ένας ομιλητής θα ανέφερε και δώσατε τροφή για σκέψη και συζήτηση. Επομένως, σε αυτή τη φάση περνάμε στο τελικό στάδιο της πρώτης συνόδου της λογοδημίας, που είναι οι τοποθετήσεις του κόσμου, των συναδέλφων που είναι μαζί μας, των ανθρώπων εντός και εκτός πανεπιστημίου, των μάχημων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρακαλώ πολύ, αναφέρετε το όνομά σας, ενεργοποιείτε το μικρόφωνο σας, αναφέρετε το όνομά σας, την ιδιότητά σας ενδεχομένως, το ερώτημα ή την τοποθέτησή σας. Και για να ξεκινήσουμε αρχαιοελληνικά και ρητοροπρεπώς αυτό τον κύκλο των τοποθετήσεων από τον κόσμο, ο οποίος παρίσταται μαζί μας διαδικτυακά, οφείλω να θέσω, να υποβάλω το ερώτημα «Τις αγορεύειν βούλετε». Να κάνω μια αρχή, αγαπητέ Ανδρέα, για να, κύριε Ευαγγελή, βεβαίως. Να δώσουμε λίγο έτσι για να με βλέπετε κιόλας. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ διότι όσα είπε η Ευήνα, εκτός του ότι γενικώς συγκλίνουν με απόψεις που έχω εδώ και πολλά χρόνια και μερικές από αυτές έγιναν φανερές με όσα είπα, συμπληρώνουν με πιο έτσι γειωμένο τρόπο την θεωρητικότερη δική μου προσέγγιση. Θα πω μονάχα ένα-δύο πράγματα. Όσα είπε η Paige Dubois σε εκείνο το συνέδριο, με κάποιο τρόπο βρίσκονται στην αρχή μιας πανδημίας, θα έλεγα, της οποίας το όνομα είναι πολιτισμικές σπουδές. Καλές και άγιες οι πολιτισμικές σπουδές. Και εγώ τουλάχιστον διαβάζοντας πράγματα που ανήκουν στον χώρο αυτόν, εφράνθηκα, ευχαριστήθηκα και έμαθα. Ενέχουν έναν κίνδυνο για τα κλασικά γράμματα. Οι πολιτισμικές σπουδές αποχρωματίζουν, υποτονίζουν ή απαλήφουν το κείμενο, δεν ενδιαφέρονται για το πρωτότυπο κείμενο, κάτι που, όπως θα καταλάβατε από αυτά που είπα, θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό και όχι μόνο γλωσσικά. Το χειρότερο όμως είναι ότι η αιμονή τους με την ιδεολογικοποίηση, ακραία ιδεολογικοποίηση, όπου το κείμενο ως αισθητικό τέχνημα και αποτέλεσμα δεν εμφανίζεται πουθενά, εμφανίζονται μόνο οι πτυχές εκείνες οι οποίες στο πλαίσιο του περίφημου confirmation bias επιβεβαιώνουν ιδεολογικές θέσεις του αναγνώστη. Αυτό είναι ένας τεράστιος κίνδυνος των πολιτισμικών σπουδών, οι οποίες κατά τα άλλα, όπως έχω πει, έχουν προσφέρει νέες θεάσεις των κειμένων. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Το άλλο που θέλω να πω έχει σχέση με κάτι που ήδη είπα στη δική μου ανακοίνωση. Ναι, πρέπει να περάσουμε στην αρχαιογνωσία για να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων για τα αρχαία πολιτισμικά παραδείγματα. Μην ξεχνάμε όμως ότι η ζώνη του σχολείου, του λυκείου, είναι ζώνη εγκυκλίων σπουδών.
Αυτή η άμετρη φιλοδοξία να τα κάνουμε όλα εκεί, από βιολογία, από συνθετική βιολογία, από υπολογιστές, από τέχνη, από μουσική, δεν ξέρω τι άλλο, είναι κατά την προσωπική μου εκτίμηση ένα πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σύνεση και ρεαλισμό. Το Λύκειο είναι ένα πεδίο παγιδευμένο με ερεθίσματα. Τα ερεθίσματα αυτά πρέπει να είναι καλώς υπολογισμένα σε λογικές ποσότητες και τα υπόλοιπα είναι υπόθεση άλλων βαθμίδων. Όσο διακατεχόμαστε από αυτήν την unstructured, αδόμητη απληστία, να τα πούμε όλα στο Λύκειο, τόσο περισσότερο θα διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά αμήχανα και σε αδυναμία να αφομοιώσουν θα έχουν πρόβλημα. Είτε αυτό ονομάζεται γλώσσα, είτε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Το τρίτο και τελειώνω για να μην καταχραστώ άλλο το χρόνο. Μια ισόβια διαφωνία που είχα με τον πολύ αγαπημένο μου αείμνηστο Μαρονίτη ήταν το θέμα της αρχαίας ελληνικής, γενικά του πρωτότυπου των κλασσικών γλωσσών. Ο Μαρονίτης ήταν παιδί λιγάκι ενός δημοτικισμού, με τους κρυαράδες, με το ένα με το άλλο. Δεν μπορώ να φανταστώ στο Λύκειο αρχαιογνωσία, από μετάφραση μόνο, με ψυχία ή κολυβογράμματα από τις πρωτότυπες κλασικές γλώσσες. Όλα αυτά όμως θέλουν εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τελειώνω λέγοντας ότι το πρόβλημα της ελληνικής εκπαίδευσης ως προς τα ανθρωπιστικά μαθήματα, που δεν είναι μόνο της ελληνικής εκπαίδευσης, είναι ότι κανείς δεν παίρνει πραγματικά σοβαρά τα ζητήματα αυτά που τίθενται και δεύτερον ότι δεν υπήρξε τα τελευταία 50 χρόνια όσο ξέρω υπουργός παιδείας ο οποίος να διαθέτει πραγματικά παιδεία. Το λέω με τα λόγου γνώσεως και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Πολύ κέρια η τοποθέτηση του κύριου Παπαγγελή. Έχω ένα ερώτημα σε σχέση με αυτή την τοποθέτηση, κύριε Παπαγγελή. Ποιος θα μπορούσε να είναι δυνητικά ο καθοριστικός, ο κέριος ρόλος των πανεπιστημιακών δασκάλων στην αλλαγή που θέλουμε να δούμε στις εκπαιδευτικές δομές τόσο της δευτεροβάθμιας όσο και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης? Μπορούν οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι πράγματι να ασκήσουν πίεση στην πολιτεία, στους υπουργούς παιδείας και το κράτος συνολικότερα, ούτως ώστε να δούμε κάποια στιγμή τα πράγματα να αλλάζουν κυρίως, επαναλαμβάνω, στις δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα? Αγαπητέ μου Ανδρέα, η ερώτησή σου είναι πολύ κέρια. Εγώ μετά από σχεδόν 40 χρόνια στο Πανεπιστήμιο, το μόνο που διαπίστωσα είναι ότι μεταξύ των πανεπιστημιακών δασκάλων, αυτών δηλαδή που είναι στην πιο αρμόδια θέση να προτείνουν πράγματα και να αναλάβουν τον καταρτισμό ενός προγράμματος, η φωνή αυτών των δασκάλων δεν πολύ φτάνει στο Υπουργείο Παιδείας. Ποτέ δεν είχα την αίσθηση ότι το Υπουργείο Παιδείας άκουσε είτε την απόφαση μιας γενικής συνέλευσης του τμήματός μου, είτε διάβασε κάποιο άρθρο που έγραψε ένας συνάδελφος ή που έχω γράψει και εγώ προσωπικά για το Α ή το Β θέμα. Έχει κανείς την εντύπωση ότι οι γραμμές είναι πεσμένες. Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά τι άλλο μπορούν να κάνουν οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι? Το υπενήχθηκε νομίζω η Εβίνα. Να βγουν λιγάκι από την μοναστηριακή, σπουδαστηριακή τους απομόνωση και να μιλήσουν σε ένα ευρύτερο κοινό με όποια ευκαιρία τους δίδεται και ευκαιρίες υπάρχουν, αλλά να μιλήσουν όχι με την σχολαστικότητα, τον αυστηρό φορμαλισμό και την έλλειψη χάριτος που διακατέχει πολλούς πανεπιστημιακούς δασκάλους, να μάθουν να κάνουν αυτό που λένε οι Γάλλοι «haute vulgarisation», να φοράνε την γνώση τους ελαφρά, με τρόπο κομψό και να μπορούν να την επικοινωνήσουν σε ακροατήρια που υπάρχουν, το έχω διαπιστώσει, που είναι πολύ ενδιαφερόμενα
έχουν δίψα, αλλά συνήθως ταΐζονται με αφέλειες και σχηματικότητες. Οι άλλοι μπορούν να κάνουν πολλά, αλλά δεν θέλω να συνεχίσω για να μην καταχραστώ το χρόνο, τον έχω ήδη καταχραστεί. Κυρία Στάκου, δεν ξέρω αν θέλει να τοποθετηθεί στο ζήτημα αυτό. Ναι. Προφανώς συμφωνώ με τον κύριο Παπαγγελή και στις τρεις παρατηρήσεις που έκανε πάνω στην ομιλία μου. Εννοείται ότι ό,τι είπα αφορούσε να συμβούν όλα με μέτρο και με μία λογική την οποία μοιράζομαι έτσι κι αλλιώς με τον κύριο Παπαγγελή. Ως προς το τι πρέπει να γίνει και αν το Υπουργείο ή το εκάστοτε Υπουργείο ακούει τους πανεπιστημιακούς για τις σχετικές μεταρρυθμίσεις, προφανώς και όχι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται μεγάλη σοφία για να το πούμε αυτό. Ούτε φαντάζομαι ότι ποτέ η πολιτική ασχολήθηκε με τις απόψεις αυτές των ειδικών, ας το πούμε. Έχω όμως την αίσθηση, όπως προσπάθησα να υπενηχθώ και στην ομιλία μου, ότι καμιά φορά το πρόβλημα ξεκινάει και από τους ίδιους τους πανεπιστημιακούς. Δηλαδή δεν νομίζω ότι όλοι συμφωνούν μεταξύ τους για το ποιος είναι ο σκοπός της κλασικής φιλολογίας, ποια είναι τα μέσα της διάδοσης των κλασικών κειμένων, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, ποιο είναι το κοινό μας ενδεχομένως. Άρα πράγματι και εκεί χανόμαστε καμιά φορά στην μετάφραση που λένε, έτσι. Άλλος θα πει είναι τα αρχαία, είναι τα κείμενα, είναι η εκδοτική. Και πολύ συχνά θα δει με μεγάλη καχυποψία θεωρητικότερες προσεγγίσεις. Και πολλά πολλά άλλα. Επομένως, νομίζω ότι χρειάζεται και ένας επαναπροσδιορισμός των στόχων της ίδιας της επιστήμης μας, προτού πάμε στην εκπαίδευση. Αυτή θεωρώ ότι είναι μια καθοριστική σημασία παρατήρηση, κυρία Συστάκου. Έχω την αίσθηση ότι εμείς οι φιλόλογοι, είτε της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε της τριτοβάθμιας, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τον μεγάλο κίνδυνο της απαξίωσης από την κοινωνία. Ότι δηλαδή σε λίγο κινδυνεύουμε να μιλάμε χωρίς ακροατήριο. Αυτός είναι υπαρξιακός κίνδυνος, όπως ανέφερε στην ανακοίνωση του ο κ. Παπαγγελής. Κινδυνεύουμε να μην έχουμε ακροατήριο. Και θα σας πω μια προσωπική ιστορία τώρα. Ήταν το 2010, όταν ήμουνα στο University of Texas, στο Austin, για τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, και θυμάμαι ότι είχαν έρθει άνθρωποι από τη CIA για να στρατολογήσουν νεαρούς πράκτορες. Και ζητούσαν οι πράκτορες, οι μελλοντικοί πράκτορες της CIA, να γνωρίζουν αρχαία ελληνικά, λατινικά και φιλοσοφία. Στην Κύπρο και στην Ελλάδα έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια κοινωνία εχθρική και υπάρχει μια κουλτούρα, μια διάθεση της κοινωνίας εχθρική απέναντι στις κλασικές σπουδές, που δεν τις συναντάμε σε κοινωνίες όπως η Αμερική και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί συμβαίνει αυτό, πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα. Όπως επίσης πρέπει να μας προβληματίσει αυτό που σας είπα πριν, ο υπαρξιακός κίνδυνος, ότι κινδυνεύουμε να μιλάμε χωρίς ακροατήριο. Καλές είναι οι επιστημονικές συνάξεις, καλά είναι τα επιστημονικά συνέδρια, όλοι τα έχουμε κάνει και ομιλών αρκετά τέτοια, αλλά καλό είναι να προσπαθήσουμε να βγούμε ακριβώς από το προστατευμένο περιβάλλον των πανεπιστημιακών μας γραφείων και να προσεγγίσουμε την ευρύτερη κοινωνία. Μήπως μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την κουλτούρα εχθρότητας η οποία καλλιεργείται συστηματικά και από κύκλους της πολιτικής, αλλά αναπτύσσεται και ευρύτερα μέσα στην ίδια την κοινωνία, εναντίον των κλασικών σπουδών. Δεν ξέρω αν η κυρία Ροζοκόκη θέλει να τοποθετηθεί για οποιοδήποτε ζήτημα έχουμε συζητήσει και βέβαια και ο υπόλοιπος κόσμος ελεύθερα
Υποβάλλετε τα ερωτήματά σας, κάντε την τοποθέτησή σας. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και αυτή είναι και η ουσία της λογοδημίας. Να πάρουμε το λόγο, να ακούσουμε βέβαια, να πάρουμε το λόγο και να τοποθετηθούμε, να υποβάλλουμε τα ερωτήματά μας και να δημιουργήσουμε έτσι μια διαλεκτική συνέργεια και διάδραση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας μας. Αλεξάνδρα, και μετά οποιοδήποτε θέλει. Χωρίς βέβαια να θέλω να πάρω τη σειρά από κάποιον άλλον, αν είναι κάποιος που θέλει να ρωτήσει, να τοποθετηθεί, ευχαρίστω να του παραχωρήσω τη θέση μου. Ιδάλλως αν μπορώ να καταθέσω κι εγώ έναν προβληματισμό στα τόσα ωραία που έχουμε ακούσει και ευχαριστούμε πολύ τους ομιλητές για τον κόπο που έκαναν, το μόχθο τους, για το μεγάλο ενδιαφέρον και για το υψηλό επίπεδο των ομιλιών τους. Συμφωνώ και εγώ ότι η αρχαιογνωσία είναι πολύ σημαντική και να το γυρίσω και σε πρακτικά θέματα του λυκείου και του γυμνασίου. Στο σύνολο των μαθητών, σίγουρα αυτό που παίζει ρόλο είναι να περάσουν γνώσεις γύρω από το πνεύμα των κλασικών γραμμάτων, τις αρχές ελληνικής και της λατινικής γραμματείας. Προβληματισμός γύρω από διάφορα θέματα, προβληματισμός που αφορά και τους εφήβους ή αργότερα στη ζωή τους. Περισσότερο δηλαδή το πνεύμα παρά το γράμμα. Από την άλλη όμως πρέπει να δομήσουμε γερές γνώσεις για ανθρώπους που θέλουν να πάνε στις φιλολογικές σχολές, στα φιλολογικά τμήματα και να σπουδάσουν φιλολογία. Διότι φτάνουν να εισέρχονται και δεν έχουν πρόσβαση, καλή πρόσβαση στα αρχαία κείμενα και στα λατινικά. Για να μην πω ότι τα λατινικά είναι και τέρα ικνότα, άγνωστος χώρος. Δεν ξέρω πόσο μπορεί, είναι δυνατόν στην Ελλάδα να γίνουν κλασικά λύκεια, ώστε εκεί ο μαθητής από μικρός να ασκείται στη γραμματική, στο συντακτικό, στο λεξιλόγιο, για να έχει πρόσβαση στα κείμενα, να μην φοβάται τα κείμενα, να τα κατανοεί και όχι να πηγαίνει σε αυτά, στα αρχαία ελληνικά, στα λατινικά, μέσω νεωτέρων γλωσσών, μέσω αγγλικών μεταφράσεων, γαλλικών ή γερμανικών. Αυτό το προβληματισμό θέλω να θέσω. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό οι επιστήμες να συνεργάζονται μεταξύ τους σχετικά με τα διαπολιτισμικά, τα πολύ ωραία πράγματα. Ο κλασικός φιλόλογος πρέπει να γνωρίζει, όχι απλώς και να ενημερώνεται, όχι απλώς σε θέματα αρχαίας ιστορίας, φιλοσοφίας, αρχαιολογίας, που οπωσδήποτε είναι εργαλεία τον βοηθούν στην κατανόηση του κειμένου και στην καλύτερη, να το περάσει δηλαδή καλύτερα προς τους έξω, αλλά ακόμα να κοιτάει και σε άλλες επιστήμες, παραδείγματος χάρη στην αστρονομία, στις φυσικές επιστήμες, να ενημερώνεται και εκεί ή να συνεργάζονται αν θέλουν να προχωρήσουμε ας πούμε την έρευνα στις κλασικές σπουδές και να τις κάνουμε και πολύ επίκαιρες οι σημερινές. Θέλω να πω ένα άρθρο που βγήκε πρόσφατα ας πούμε στα αγγλικά για το αστρονομικό φαινόμενο των Πλειάδων, που ενώ φαίνονται έξι, υπάρχουν αρχαίοι μύθοι και εδώ και στην Οκεανία, μιλούν για 7. Και προσπαθούν οι αστρονόμοι και, να δώσουν μια λύση και πολλοί σκέφτονται ότι μπορεί να ανάγεται το φαινόμενο αυτό πριν από 100.000 χρόνια που έβλεπαν ότι ήταν 7, ενώ από ένα σημείο και μετά φαίνονταν 6. Έχουμε εμείς μια σειρά από μύθους που μιλούν για 7 πλειάδες, που πώς η 7η εξέπεσε και έγινε στη γη, ξέρω εγώ, γιατί νυφεύτηκε με κάποιον θνητό ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πω ότι γνωρίζοντας αστρονομικά ή ανθρωπολογικά δεδομένα στην προκειμένη περίπτωση, προσεγγίζω και κατανοώ καλύτερα τους δικούς μας αρχαίους μύθους. Και το αντίθετο, προσφέροντας τους αρχαίους μύθους αυτούς τους ανθρώπους, τους αυξάνω τη γνώση τους και τους δίνω ερεθίσματα να προχωρήσουν. Αυτά ήθελα και συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου. Ευχαριστώ. Καμία κατάχρηση απολύτως, Αλεξάνδρα. Πολύ πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Έχουμε ένα μήνυμα το οποίο διαβάζω από τον κύριο Ευθύμιο Λιασί. «Θα κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου», λέει ο κύριος Λιασίς. «Οι άνθρωποι της κλασικής εποχής πέτυχαν πράγματι αξιοθαύμαστα για την εποχή τους επιτεύγματα. Έχουν όμως πρακτική αξία οι κλασικές σπουδές και δικαιούνται χρόνο στα προγράμματα σπουδών της σημερινής μέσης εκπαίδευσης ή μήπως αυτό που δικαιούνται είναι μια περίοπτη θέση στις βιβλιοθήκες και τα μουσεία μας?» Πράγματι προκλητική με την καλή έννοια η τοποθέτηση αυτή και νομίζω ότι θα δώσει τροφή για σκέψη και για περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Λιασί. Οι δύο ομιλητές μας, αν θέλουν να τοποθετηθούν σε αυτό.
Ποια είναι η πρακτική χρησιμότητα δηλαδή των κλασικών σπουδών? Έχω την εντύπωση ότι χρησιμοποίησα ακριβώς τον όρο πρακτική χρησιμότητα, λέγοντας ότι ενθυμούμενος τον Μποντλέρ, ο οποίος απευθυνόμενος στους μπουρζουάδες της εποχής, οι οποίοι ενδιαφέρονταν μόνο να βγάλουν χρήματα, ή για τα νέα βιομηχανικά προϊόντα, τους είπε «Είστε οι πολλοί και έχετε δίκιο, ούτως ή άλλως λέει το να σας πείσω ότι ένα ζευγάρι παπούτσια». Ότι ένα σονέτο είναι τόσο χρήσιμο όσο ένα ζευγάρι παπούτσιο είναι μια υπόθεση την οποία δεν θα αναλάβω. Λοιπόν, δεν μιλάμε για πρακτική χρησιμότητα με την έννοια αυτή. Ευχαριστούμε τον κύριο Λιασί, ονομάζεται ο θέσας το ζήτημα. Ναι. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούν να συζητηθούν με όρους πρακτικής χρησιμότητας. Έλεγα παλιά στους φοιτητές μου, στο σπίτι σας ποιο είναι το πιο χρήσιμο μέρος? Φυσικά, κανένας δεν μου είπε η τουαλέτα, μου λέγανε η κουζίνα. Λέω, εκεί κάθεστε όταν θέλετε να γλεντήσετε ή σε κάποιο μέρος. Όχι τόσο χρήσιμο, αλλά πιο εμπνευστικό, πιο ωραία επιπλωμένο, πιο ωραία στολισμένο. Λοιπόν, είναι ζήτημα του πώς αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος τον τρόπο της ζωής του, την ποιότητα της ζωής που ζει. Είναι ένα ζήτημα βασικό. Όταν θέσω τον όρο της πρακτικής χρησιμότητας, στους 10 ανθρώπους ή 9 θα παρασυρθούν και θα κάνουν μια συζήτηση η οποία είναι εκτός, ας το πω έτσι, θέματος για το ζήτημα αυτό. Έχει βγει ένα βιβλίο πριν από 3 χρόνια, 4, δεν θυμάμαι, «Η χρησιμότητα του άχρηστου». Εγώ πάντα λέω ότι αν χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο ως εκπρόσωποι, ως θεράποντες των κλασικών, των ανθρωπιστικών γενικά επιστημών, αυτομολούμε στη λογική αυτών οι οποίοι εκτός της πρακτικής χρησιμότητας δεν γνωρίζουν τίποτα. Θα σας πω κάτι πολύ γρήγορα. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά δηλαδή το φαινόμενο του γερμανικού ναζισμού και του ιταλικού φασισμού, βγήκε μία πλειάδα μελετητών νεότερων λογοτεχνιών, ιστορικών των ιδεών, η οποία είπε ότι αν η κλασική φιλολογία, οι ανθρωπιστικές επιστήμες, δεν ήταν τόσο αποκλειστικά και πεισματικά εστιασμένες στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Ιταλοί θα είχαν διαπράξει αυτό το ιστορικό λάθος ή έγκλημα. Γιατί? Διότι πίσω από τον ιταλικό φασισμό και τον γερμανικό ναζισμό, μαζί με πολλά άλλα, υπάρχει η κλασική παιδεία. Τα έχω πει αυτά παλαιότερα, είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Λοιπόν, και θα έπρεπε τώρα ο κόσμος να μαθαίνει πολλά άλλα πράγματα και όχι μόνο τα κλασικά γράμματα, ή ενδεχομένως να απαλείψουμε τα κλασικά γράμματα για να περάσουμε σε ένα άλλο κόσμο ο οποίος πρέπει να διαμορφωθεί διαφορετικά και με άλλες αξίες και με άλλα πρότυπα. Λοιπόν, δεν ξέρω, οι άνθρωποι αυτοί μπερδεύουν τη χρήση με την κατάχρηση, με την ιδεολογική κατάχρηση. Τα κλασικά γράμματα, το είπε προηγουμένως και ο Ανδρέας, βρίσκονται υπό ένα είδος κατηγορίας γενικότερα, αν και στην Ελλάδα είναι θέμα άγνοιας, δεν είναι θέμα εχθρότητας, κατά την προσωπική μου εντύπωση. Εν πάση περιπτώσει, δεν συζητάμε για πρακτική χρησιμότητα όταν μιλάμε για ανθρωπιστικές σπουδές. Κάνουν καλύτερη τη ζωή μας, την κάνουν πιο ενδιαφέρουσα. Είναι το ίδιο σαν να λέμε αν έχει χρησιμότητα ένα έργο τέχνης. Το είπε ο Καντ, ο Ιμάνουελ Καντ, πριν από 2 αιώνες και. Είναι σκοπός χωρίς σκοπιμότητα. Αλλά αυτός ο σκοπός χωρίς σκοπιμότητα είναι στο κέντρο της ανθρώπινης ποιότητας και ύπαρξής μας. Προσπαθήστε να φανταστείτε ένα κόσμο ο οποίος έχει να κάνει μόνο με την αναζήτηση της πρακτικής χρησιμότητας. Θα σας το έλεγα και αλλιώς. Προσπαθήστε να φανταστείτε έναν κόσμο, τώρα που η τεχνολογία καλπάζει, ο οποίος τεχνολογικά βρίσκεται σε υπερταχεία, αλλά του λείπει η παιδεία. Δεν ξέρει τι θα πει τέχνη, δεν ξέρει τι θα πει μουσική, δεν ξέρει τι θα πει ποιήση. Έχει χάσει εντελώς την ανθρωπιστική του
παράδοση. Μπορείτε να τα φανταστείτε τι κόσμος θα είναι αυτός? Εγώ φοβάμαι να το φανταστώ, γιατί τα σημάδια είναι ήδη εδώ. Και εδώ τελειώνω και πάλι με συγχωρείτε που μίλησα πολύ. Ακριβώς. Πολύ κέρια τοποθέτηση. Βλέπω ότι έχει ανάψει, έχει ζωηρέψει η συζήτηση και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Προτού αναγνώσω κάποια μηνύματα που έχουν κατατεθεί και δώσω τον λόγο στον συνάδελφο, τον κύριο Πολυχρόνη, θα ήθελα την τοποθέτηση της κυρίας Συστάκου, αν έχει να προσθέσει οτιδήποτε εδώ. Τι να πρωτοπώ, εξαιρετικά αυτά που μας είπε ο κύριος Απαγγελής, προφανώς και συμφωνώ προς το χρήσιμο και το άχρηστο. Ας θυμίσω κι εγώ τον λόγο ενός άλλου πολύ μεγάλου, του Όσκαρ Ουάιλντ, που βάζει κάποιον ήρωά του να λέει ότι κάθε τέχνη είναι εντελώς άχρηστη, και προφανώς αυτό το εντελώς άχρηστη εμπεριέχεται πάρα πολύ ειρωνία για το τι είναι χρήσιμο και τι είναι άχρηστο, ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πλέον στη ΣΥΠΑ, από όπου μας έρχονται και οι κακές, αλλά καμιά φορά και οι καλές μόδες, η συζήτηση για τις ανθρωπιστικές επιστήμες αφορά, λέει, πλέον το να εξηγήσουμε όχι μόνο τι συγκροτεί απλώς τη ζωή, αλλά τι συγκροτεί την καλή ζωή. Και αν στην καλή ζωή στο επίκεντρο βάλουμε την παιδεία, τότε καταλαβαίνουμε ποια είναι και η θέση και των κλασικών, αλλά και γενικότερα των γραμμάτων. Επομένως, νομίζω ότι δεν είναι τόσο αυτό το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε. Δεν είναι το ερώτημα της χρησιμότητας. Είναι το πώς θα το εξηγήσουμε, σε ποιους απευθυνόμαστε, γιατί υπάρχει άγνοια και ποιος και γιατί ενδεχομένως δεν ενδιαφέρει, δεν μπορεί να πιστεί από μας. Από όσο βλέπω και από κάποια σχόλια εδώ, νεότερων φαίνεται ότι συχνά φταίνε και οι δάσκαλοι και η εκπαίδευση και κάτι λανθασμένο που υπάρχει εκεί. Εγώ πιστεύω στους νέους ανθρώπους, φοβάμαι, συμφωνώντας με τον κύριο Παπαγγελή, αυτά που βλέπω να έρχονται, τον βαρβαρισμό που βλέπω να έρχεται, τον βλέπουμε συχνά στο διαδίκτυο, στα social media. Χρειαζόμαστε παιδεία, χρειαζόμαστε τους κλασικούς, είμαι πεπισμένη γι' αυτό, δεν χρειάζεται να το αποδείξω. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και αισθητή την παρουσία μας. Αυτό. Ακριβώς, και συμφωνώ ανεπιφύλακτα. Προτού δώσω τον λόγο στον συνάδελφό μας, τον κύριο Θεοδόση Πολυχρόνη, διαβάζω ένα μήνυμα από την κυρία Γεωργία Παπαζαχαρίου. Αν μου επιτρέπετε, η χρησιμοθυρία δεν νομίζω ότι είναι καλό κριτήριο, ειδικά όταν ο στόχος μας είναι ένας που επιδιώκει να εμφυσίσει στον σύγχρονο άνθρωπο μια ευρύτερη παιδεία. Να κάνω και μια μικρή τοποθέτηση στο σημείο αυτό, όσον αφορά στην συζήτησή μας για τη χρησιμότητα των κλασικών σπουδών. Συνηθίζω να λέω στους φοιτητές να σκεφτούν την εξής εικόνα. Ποια είναι η πρώτη δουλειά κάποιου οδικού όταν αυτός μπει στο αμάξι του και είναι έτοιμος να βάλει μπρος? Η πρώτη δουλειά, θυμόμαστε για την αστυνομία και τις εκκλήσεις των διαφόρων υπουργείων, είναι να βάλουμε τη ζώνη μας. Η δεύτερη δουλειά ποια είναι ενός καλού οδηγού? Για σκεφτείτε. Η δεύτερη δουλειά ενός καλού οδηγού είναι να κοιτάξει από το καθρεφτάκι πού? Πίσω. Να κοιτάξει από το καθρεφτάκι του πίσω, να δει αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο πίσω για να οδηγήσει το αμάξι εμπρός. Αυτή είναι και η δουλειά των κλασικών σπουδών, άμα το καλώς σκεφτείτε. Κοιτάμε πίσω για να οδηγήσουμε το αμαξάκι, το συλλογικό μας αμαξάκι, μπροστά. Θυμάμαι τώρα ένα κείμενο του Λυσία, από μνήμης. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο λόγος 1 υπέρ του Ερατοσθένους Φόνου Απολογίας, στην παράγραφο 6. Εκεί ο ομιλητής του Λυσία, ο ονομαστός Εφίλητος, ο οποίος είχε συλλάβει τη γυναίκα του με τον Ερατοσθένη στο κρεβάτι, επαυτοφόρο μάλιστα, και τον σκότωσε τον εραστή της γυναίκας του, και πάει στο δικαστήριο να αποδείξει ότι είχε τελέσει σύνομο φόνο, δίκαιο, νόμιμο δηλαδή φόνο, κατά το Αττικό δίκαιο, εκεί ο Εφίλητος λέει την εξής μνημειώδη κουβέντα.
μιλάει στους Αθηναίους δικαστές και τους λέει «Πρόσεχα τη γυναίκα μου όσο ήταν δυνατό και όπως ήταν φυσικό». Όσο ήταν δυνατό και όπως ήταν φυσικό. Τι σημαίνουν οι δύο αυτές φράσεις? Ρωτάμε τους φοιτητές μας, ρωτάμε τους μαθητές μας και από εκεί και πέρα ξεκινάει να ξετυλίγεται το κουβάρι διάφορων ζητημάτων που φτάνουν μέχρι τις μέρες μας. Είναι η θέση της γυναίκας στην αρχαιότητα, είναι ο μισογυνισμός, είναι διάφορες θεωρίες των σπουδών φύλου που απασχολούν τους ανθρώπους και σήμερα. Γιατί δεν έχουμε πάει στα χωριά της Κύπρου, ας πούμε, και να δούμε ανθρώπους να θεωρούν τις γυναίκες κτήμα τους? Έχουμε κάνει τεράστια βήματα προόδου όσον αφορά στην κατοχύρωση και στη διασφάλιση του ρόλου των γυναικών μέσα στη σύγχρονη κοινωνία. Περιμένουμε τώρα να δούμε και την πρώτη Κυπρία πρόεδρο της Δημοκρατίας και την πρώτη Ελληνίδα εκλεγμένη πρωθυπουργό. Θυμίζω υπήρχε υπηρεσιακή υπουργός η κυρία Θάνου, αλλά δεν έχουμε δει ακόμα την πρώτη γυναίκα εκλεγμένη πρωθυπουργό. Ελπίζω τα επόμενα χρόνια. Αλλά υπάρχουν αυτά τα κατάλοιπα του παρελθόντος που ακόμα παρατηρούνται στις τοπικές κοινωνίες. Επομένως, τα αρχαία κείμενα, κύριε Λιασί και αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, μπορούν να δώσουν απαντήσεις και να οξύνουν τον προβληματισμό μας για μια σειρά από ζητήματα συγκερινά. Η κοινωνική θέση των γυναικών, οι αρετές του ηγέτη, η πολιτική δημαγωγία, οι διακρατικές σχέσεις, οι εμφύλιες συγκρούσεις. Αν μπούμε στη λογική, και κλείνω εδώ, να αποκρυπτογραφήσουμε τα υπερκειμενικά χαρακτηριστικά της γραμματείας που τονίζουν τη διαχρονικότητα και συγχρονικότητά της, θα έχουμε κερδίσει το στοίχημα και θα έχουμε απαντήσει και στο ερώτημα της χρησιμότητας. Λοιπόν, δίνω το λόγο ευθύς αμέσως στον συνάδελφο Θεοδόση Πολυχρόνη για τη δική του τοποθέτηση και θα παρουσιάσω και κάποια από τα πολύ έτσι, σημαντικά μηνύματα τα οποία έχουν αναρτηθεί εδώ στην πλατφόρμα μας. Θεοδόση. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τον λόγο. Με ακούτε? Μια χαρά. Οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ένα τεράστιο ευχαριστώ για την οργάνωση αυτής της ημερίδας που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και που τίθεται αυτό το θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς φιλολόγους, όχι μόνο κλασικούς, θα έλεγα, αλλά και οποιονδήποτε ασχολείται γενικά με τις λογοτεχνικές και τις λεγόμενες ανθρωπιστικές σπουδές. Και πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την αρχαιοελληνική και λατινική φιλολογία, αλλά γενικά την φιλολογία. Είναι πολλά που θα ήθελα να πω, δεν θα κατακροστώ τον χρόνο. Θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής, που είναι ένα ζήτημα που εμένα με αφορά πάρα πολύ, για πολλούς λόγους, πιστεύω ότι το πρόβλημα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, τώρα διδάσκω στην Γαλλία σε ένα γυμνάσιο και μπορώ να δω πώς λειτουργεί το γαλλικό σύστημα, στην Ελλάδα πιστεύω ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι και η έλλειψη φαντασίας γενικά. Και όχι μόνο από αυτούς που διδάσκουν τα φιλολογικά μαθήματα, αλλά το οποιοδήποτε μάθημα. Τουλάχιστον η δική μου εμπειρία, αν μπορώ να την χρησιμοποιήσω ως επιχείρημα, όταν τελείωσα το Λύκειο δεν μου άρεσε τίποτα. Είχα ένα άσβεστο μίσος για τα αρχαία. Ποιος εγώ που τελείωσε διδακτορικό σήμερα? Δηλαδή, θέλω να πω πόσο προβληματικό είναι αυτό το σύστημα, έτσι. Και πιστεύω ότι δεν είναι τόσο το θέμα των αρχαίων ελληνικών, τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν είναι τόσο δύσκολα. Είναι γενικά ο τρόπος με τον οποίο οι Έλληνες καθηγητές, θα έλεγα, προσεγγίζουν το αντικείμενο, είτε αρχαίας ελληνικής είτε φυσικής κοινής. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν όσοι με ακούνε, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα πρόβλημα. Και αν κάποιος δει πώς λειτουργεί το γαλλικό σύστημα Φερρυππίν, θα μπορούσε να δει κάποια άλλα προβλήματα. Θα ήθελα επίσης να συμφωνήσω και χαίρομαι που υπόθηκε αυτό, ότι καλό είναι οι πανεπιστημιακοί να βγούμε από αυτό από το πανεπιστήμιο και να γίνει αυτό το la vulgarisation, όπως το έθεσε ο κύριος Παπαγγελής, ή το outreaching, έτσι.
Και αυτό που θα ήθελα να επισημάνω, και είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζω και εγώ βέβαια, διότι θέλω και εγώ να βρω μια θέση σε πανεπιστήμιο, είναι το όλο publish and perish. Δημοσιεύουμε ασταμάτητα, και το θέμα είναι ότι ποιος διαβάζει τελικά αυτές τις έρευνες. Ελάχιστοι, μόνο όποιος ασχολείται με το άλφα θέμα θα τις διαβάσει. Και είναι λίγο κρίμα που παράγεται τόσο αξιόλογο έργο και δεν έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο. Και θα τελειώσω, και ευχαριστώ που μου δόθηκε ο χρόνος να το πω, να μιλήσω. Παρατηρώ τα τελευταία χρόνια ότι γενικά στην τηλεόραση έχει πολλούς κοινωνιολόγους, ψυχιάτρους που παίρνουν τον λόγο για την κοινωνία γενικά και δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Και έλεγα στον εαυτό μου, κοίτα να δεις που δεν έχουν ποτέ έναν ιστορικό να πει «Μα τον 17ο αιώνα ή τον 5ο αιώνα ή οποιοδήποτε αιώνα έτσι λειτουργούσε η κοινωνία, ο άνθρωπος, ξέρω εγώ», για να κάνουμε κάποιες αλφα συγκρίσεις. Και πιστεύω ότι εκεί είναι ένα θέμα στο οποίο θα μπορούσαμε εμείς να δείξουμε την αξία μας, στον δημόσιο διάλογο, και εκεί είναι που πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μία φωνή, θα το έλεγα έτσι. Και σας ευχαριστώ που μου δόθηκε η ομιλία. Εμείς ευχαριστούμε, Θεοδόση. Εξαιρετικά κέρια και αυτή η τοποθέτηση. Βλέπω και ένα πολύ εύστοχο μήνυμα από την συνάδελφο, τη Μελίνα Ταμιολάκη. Μελίνα, δεν ξέρω κατά πόσον θες να πάρεις το λόγο και να τοποθετηθείς, να σε ακούσουμε κιόλας. Αλλιώς θα αναγνώσω εγώ το μήνυμά σου, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αντρέα, με ακούτε? Σε ακούμε μια φορά. Σε ακούμε, είχα ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μου και γι' αυτό το έγραψα, δεν ήμουν σίγουρη. Καταρχάς, συγχαρητήρια και σε σένα και στους ομιλητές για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις. Και εμένα με απασχολεί πάρα πολύ αυτό το ζήτημα με το μέλλον των κλασικών σπουδών και βλέποντας και το επίπεδο των φοιτητών και συζητώντας και με συναδέλφους στη μέση εκπαίδευση. Και αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι στη μέση εκπαίδευση υπάρχει, νομίζω, λιγότερο κίνητρο από την πλευρά των φιλολόγων έτσι να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των παιδιών. Δείτε, παραδείγματος χάρη, πόσες δράσεις υπάρχουν σε θέματα ρομποτική, σε θέματα με την αστροφυσική, δηλαδή οι θετικοί επιστήμονες, πώς αυτοί κινητοποιούνται και κάνουν τόσα πολλά πράγματα για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των παιδιών. Και αντίστοιχα, οι φιλόλογοι που κάνουν τέτοιες δράσεις είναι πολύ λιγότεροι. Και το ξέρω γιατί έχω συζητήσει και με ανθρώπους που είναι σε καλά σχολεία, π.χ. πειραματικά. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι σε ένα πειραματικό σχολείο, π.χ., όπου είναι κατά μέσο όρο οι καλύτεροι μαθητές, μπορεί να πάνε μόνο 5 στα φιλολογικά, στις θεωρητικές επιστήμες, και όλοι οι άλλοι πάνε στις θετικές. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα δομικό πρόβλημα. Και πιστεύω, γι' αυτό έγραψε για τις θετικές επιστήμες, ότι μέρος του εξυγχρονισμού του δικού μας είναι να μπούμε σε διάλογο με τους θετικούς επιστήμονες, να δούμε πώς αυτοί αντιμετωπίζουν την επιστήμη τους, να πάψουμε να σκεφτόμαστε ότι εμείς είμαστε ο πολιτισμός, οι άλλοι δεν είναι. Μας έχουν ξεπεράσει εξελίξεις, νομίζω. Και πρέπει να προσαρμοστούμε. Επομένως, αυτό σκεφτόμουν, ότι ένας τρόπος θα ήταν να μπούμε έτσι σε ένα πιο ουσιαστικό διάλογο με ανθρώπους που στην πραγματικότητα έχουν κερδίσει, όπως φαίνεται, το παιχνίδι, και να δούμε αν μπορούμε κάποιες μεθόδους να τις χρησιμοποιήσουμε κι εμείς. Αυτό. Ευχαριστώ. Μελίνα, θα συμφωνήσω απολύτως με την τοποθέτησή σου και είμαι σίγουρος ότι συμφωνεί και η Αλεξάνδρα Ροζοκόκη και οι ομιλητές μας. Έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Η διαθεματικότητα και η επιστημονικότητα είναι δύο αρετές και του επιστημονικού λόγου και μπορούν να γίνουν και δύο αρετές του διδακτικού έργου ενός φιλολόγου και της διδακτικής σκευής που πρέπει να έχει ένας φιλόλογος. Και όχι μόνο κλασικός φιλόλογος, θα συμφωνήσω με τον Πολυχρόνη με τον κύριο Πολυχρόνη στην επισήμανση. Να αναγνώσω και ένα μήνυμα της Κωνσταντίνας Αναγνώστη. Συμφωνούμε απόλυτα, λέει η Κωνσταντίνα. Οι περισσότεροι, να μην πω όλοι οι φιλόλογοι που είχα στο Λύκειο, ήταν ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Στριφνή, απόλυτη και δεσποτική. Κοιτάξτε, όσον αφορά σε αυτό, δεν μπορούμε, πιστεύω, να επιρρύψουμε τις ευθύνες μόνο στους ανθρώπους της μέσης εκπαίδευσης.
Πρέπει να εξετάσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι άνθρωποι αυτοί καλούνται να δημιουργήσουν. Δηλαδή, αν έχεις μπάστακα εντός εισαγωγικών και συγγνώμη για την έκφραση από πάνω ένα πολιτικό προϊστάμενο, ένα υπερκείμενο εξωεκπαιδευτικό πολλές φορές φορέα όπως είναι το Υπουργείο Παιδείας, να σου λέει ότι πρέπει εντός 45 λεπτών να παρουσιάσεις αυτή την ύλη και να επεξηγήσεις αυτά τα κείμενα και αυτά τα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα, δεν ξέρω πόσο καλά μπορείς να το κάνεις και με πόση διαδραστικότητα και συμμετοχικότητα στην αίθουσα διδασκαλίας. Επομένως, θεωρώ ότι είναι το ίδιο το πλαίσιο και αναφέρθηκε και από τους δύο μιλητές μας, είναι το ίδιο το πλαίσιο που πρέπει να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να πρημοδοτούνται οι κλασικές σπουδές, να πρημοδοτούνται με τον σωστό τρόπο, ούτως ώστε να προσελκύσουμε και το ενδιαφέρον των φοιτητών μας ή των μαθητών μας. Άρα μην κρίνουμε αυστηρά και απόλυτα τους ανθρώπους, να κρίνουμε λιγάκι το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι άνθρωποι καλούνται να κινηθούν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, κανείς δεν αρνείται και νομίζω υπόθηκε και από τους ομιλητές και όσους έχουν κάνει παρεμβάσεις ότι έχουμε και εμείς την ευθύνη και πιστεύω ότι ένας εκπαιδευτικός είτε βρίσκεται στη δευτεροβάθμια είτε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει πρωτίστως την ευθύνη να δώσει λόγο ελευθερίας στους μαθητές ή στους φοιτητές του. Δηλαδή, να διδάξει στους μαθητές ή στους φοιτητές του πώς να παίρνουν ένα κείμενο, πώς να εντοπίζουν λέξεις κλειδιά και να πηγαίνουν πίσω από τις λέξεις για να δουν, όπως πολλές φορές αναφέρω στους φοιτητές μου, τις σκιές που κρύβονται πίσω από αυτές τις λέξεις και να κάνουν μια ωραία συζήτηση για το ζουμί εντός εισαγωγικών των κειμένων. Αναφέρθηκε και από τον κύριο Παπαγγελή και από την κυρία Συστάκου αυτή η πτυχή. Να περάσουμε από την γλωσσογνωσία στην αρχαιογνωσία, εν ευρία εννοία, να κάνουμε μια πολιτισμική συζήτηση, να πάρουμε τους μαθητές ή τους φοιτητές μας στο λόφο της Πνίκας και εκεί να εξηγήσουμε τι ήταν η Εκκλησία του Δήμου και πώς λειτουργούσε η ρητορική, η θεσμική ρητορική στην αρχαία Αθήνα. Αλλά από εκεί και πέρα να δώσουμε ελευθερία λόγου στους μαθητές ή στους φοιτητές μας. Αυτό είναι το πρωτεύον στοιχείο και δεν είναι αυτονόητο ότι υπάρχει αυτό. Ούτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά ενδεχομένως ούτε και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να μπορεί ένας φοιτητής ή ένας μαθητής, διαβάζοντας ένα κείμενο και ακούγοντας και την τοποθέτηση του καθηγητή του, να διαφωνήσει με τον καθηγητή του και να μπούμε στη διαδικασία να δημιουργήσουμε μια μικρή λογοδημία μέσα στην αίθουσα τη διδακτική, είτε τη συμβατική είτε την τηλεαίθουσα, την οποία χρησιμοποιούμε τώρα για τις ανάγκες διδασκαλίας στην εποχή του κορονοϊού. Επομένως, λιγότερο απειρόβλητο, λιγότερες θέσφατες αλήθειες, περισσότερη ελευθερία στους ίδιους τους μαθητές και στους ίδιους τους φοιτητές να κρίνουν και τα κείμενα και τη δευτερογενή βιβλιογραφία, αλλά κυρίως πρωτευόντως τους ίδιους τους ομιλούντες, τους καθηγητές. Μεγαλύτερη ελευθερία. Λοιπόν, θα ήθελα να διαβάσω και κάποια άλλα μηνύματα και να ακούσουμε και κάποιες άλλες τοποθετήσεις από εσάς για ό,τι συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ανδρέα, παρακαλώ κύριε Παπαγγελή. Μόνο για 2 λεπτά. Παρακαλώ, βεβαίως, βεβαίως. Κάτι και στη συνέχεια. Λοιπόν, επειδή είδα αυτό το μήνυμα της Κωνσταντίνας για τους τριφνούς και λοιπά φιλολόγους, προφανώς μας ενδιαφέρει να παρακολουθούν τη λογοδημία και άνθρωποι μάχημοι της εκπαίδευσης. Θέλω να πω μόνο τούτο, ότι στην κοινή εμπειρία όσων περάσαμε από τη μέση εκπαίδευση, παλαιότερων όπως εγώ, νεότεροι όπως εσείς, αν κάτι μένει στο μυαλό μας ως δημιουργική και ευχάριστη ανάμνηση, είναι συνήθως ένας καλός φιλόλογος. Δεν θα ήθελα να αφαιθεί η εντύπωση ότι το σύνολο του συναφιού έχει το πρόβλημα το οποίο περιγράφει η αγαπητή Κωνσταντίνα. Άλλωστε, όπως ξέρετε, υπάρχει και το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο.
δείτε την ταινία, να δείτε πόσο καλός ήταν ο φιλόλογος και πόσο ερωτεύσιμος. Ευχαριστώ. Ωραία. Το λόγο έχει ο κύριος Γιώργος Έψιλον και μετά ο κύριος Γιώργος Ορφανίδης για τις δικές τους τοποθετήσεις. Καλησπέρα σας και από εμένα και καλή χρονιά να σε ευχηθώ. Είναι ιδιαίτερη χαρά που ξαναβλέπω σήμερα δύο ιδιαίτερους αγαπημένους μου καθηγητές, τον κύριο Παπαγγελή και την κυρία Σαστάκου. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Ευσταθίου, είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Φυλασικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας στην Πάντιο. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν σύντομος, περιεκτικός και ευθύβολος στην τοποθέτησή μου. Όπως έχω αρχικά να επισημάνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η σημερινή συζήτηση η οποία γίνεται σε μια εποχή λογοκρισίας, θα μπορούσαμε να πούμε και υποχώρηση του δημόσιου λόγου, οπότε τέτοιου είδους συζητήσεις είναι αναμφίβολα πάρα πολύ σημαντικές και κέρυες για να μπορούμε να δώσουμε και απαντήματα σε κρίση και να δούμε πού μπορούμε να πάμε. Η δική μου επιστημονική τουλάχιστον διαπίστωση, η κομβική διαπίστωση την οποία την έχω υποστηρίξει και μέσα από μια σχετική μου αρθρογραφία σχετικά με την κρίση των ανθρωπιστικών επιστημών. Εγώ δεν διακρίνω μεταξύ ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών γιατί τις θεωρώ στο ίδιο πλαίσιο. Είναι για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, διότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες δεν είναι εμπορεύσιμες, δεν προσελκύουν σήμερα το ενδιαφέρον της αγοράς, δεν τείνουν να επιχειρηματικοποιούνται. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται ιδιαιτέρως προς τα college, προς τα market model universities, προς τις κάθε είδους οικονομικές επιστήμες, προς τον τουρισμό, που μπορούν φυσικά να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της αγοράς και του κάθε λογής επιχειρηματία. Και φυσικά, έτσι, στο πλαίσιο αυτό από τη στιγμή που δεν είναι εμπορεύσιμες, δεν χρηματοδοτούνται και δεν πρημοδοτούνται και δεν προβάλλονται. Μια πάρα πολύ σημαντική διαπίστωση και θα μπορούσε κανείς να το θέσει αυτό στο πλαίσιο της κατάπτωσης, έτσι, του πολιτισμού σε πολιτισμική βιομηχανία. Αν όπως πολύ σωστά κάποτε στη διαλεκτική του διαφωτισμού τόνιζαν οι κύριοι Αντόρνο και Χορχάιμερ ότι δεν μιλάμε πλέον για πολιτισμό, αλλά για μια μαζική βιομηχανία του θεάματος, για μια δηλαδή μαζική και ολική κατάπτωση του πολιτισμού σε επιχείρηση, πιστεύω πως σε αυτό το πλαίσιο η σκέψη αυτή είναι ιδιαίτερως επίκαιρη. Ο δεύτερος βασικός λόγος, ο οποίος θεωρώ λοιπόν ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες μαζί με τις κοινωνικές επιστήμες υποβαθμίζονται σήμερα, είναι διότι αυτές είναι οι οποίες προωθούν, προάγουν και καλλιεργούν την κριτική ικανότητα, την κριτική σκέψη, την αισθητική καλλιέργεια. Μην περιμένουμε ότι η κριτική σκέψη θα ανθίσει μέσα από τα μαθηματικά. Εντάξει, μόνο μέσα από αυτή τη μαγεία και τη σοφία των ανθρωπιστικών και των κλασικών σπουδών. Αυτές οι επιστήμες είναι οι μόνες οι οποίες όχι μπορούν να κατανοήσουν τον κόσμο και να τον ερμηνεύσουν, αλλά όπως πολύ σωστά έλεγε κάποτε και ο Μάρξ στην 11η θέση Φόιερμπαχ, ζητούμενο της φιλοσοφίας δεν είναι μόνο να αλλάξουμε τον κόσμο, δεν είναι μόνο να τον ερμηνεύσουμε τον κόσμο, αλλά να τον αλλάξουμε. Αν λοιπόν το μεγάλο διακύβευμα το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν είναι απλώς η ερμηνεία του κόσμου, αλλά και η αλλαγή του κόσμου, να τον κάνουμε δηλαδή ανθρώπινο, να τον κάνουμε καλύτερο. Νομίζω λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτό οι ανθρωπιστικές επιστήμες παίζουν ένα καταλυτικό ρόλο και για το λόγο αυτό σήμερα δεν πρημοδοτούνται, δεν έχουν φωνή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν προβάλλονται ιδιαίτερα. Αυτές ήταν οι δύο βασικές παρατηρήσεις οι οποίες ήθελα να πω. Εύχομαι και πάλι συγχαρητήρια πραγματικά στην εκδήλωσή σας, η οποία λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή. Και πραγματικά θα ήμουν χαρούμενος να έβλεπα συνέχεια κάθε μήνα τέτοιου είδους εκδηλώσεις που θα μπορούσαν να αναπτύξουμε ένα προβληματισμό για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες συνολικότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε με τον νεαρό συνάδελφο Γιώργο Ευσταθίου και τώρα το λόγο έχει ο εξίσου νεαρός και άξιος συνάδελφος Γιώργος Ορφανίδης. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Γιώργος Ορφανίδης και ανήκω στον κλάδο των φιλολόγων της ελληνικής και στον κλάδο των φιλολόγων της ιταλικής. Αυτά που άκουσα όλα ήταν σαφώς πολύ ωραία και πολύ χρήσιμα.
και απαιτούν μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ από την μικρή σχετικά διδακτική μου εμπειρία και στους δύο κλάδους, αλλά θα εστιάσω στον κλάδο της ελληνικής φιλολογίας, είναι ότι θα πρέπει για μένα οι βάσεις, θα πρέπει να τεθούν οι βάσεις από πολύ νωρίς, από την πρώτη γυμνασίου, από την τάξη κατά την οποία τα παιδιά έρχονται σε επαφή, σε μεγαλύτερη επαφή με το φιλολογικό γίγνεσθε. Μέσα όχι μόνο από την κλασική φιλολογία, από όλα τα μαθήματα. Δεν θα πρέπει, για παράδειγμα, όσον αφορά την κλασική φιλολογία, να αφήνουμε τα αρχεία από μετάφραση κοινώς στον Όμηρο, ας πούμε, στις μικρές τάξεις του γυμνασίου, να τον αφήνουμε σε ένα πλαίσιο του τύπου χωρίζουμε επεισόδια, τη δευτεροεπισοδία σε επεισόδια και σε σκηνές και ψάχνουμε να βρούμε πού είναι η προοικονομία. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βαρετό, κάτι πάρα πολύ κλασικό, το οποίο δεν κινητοποιεί καθόλου τη φαντασία των παιδιών, δεν τους δίνει κανένα ερέθισμα, δεν καταλαβαίνουν τι θα πει Όμηρος. Και ο Όμηρος είναι ένα πολύ τυχαίο παράδειγμα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Γιατί λέω τον Όμηρο και δεν λέω για παράδειγμα την αρχαία ελληνική γλώσσα, ad hoc την αρχαία ελληνική γλώσσα. Γιατί εκεί πέρα έχουμε από πάνω μας ένα σχολικό σύμβουλο, έχουμε μια διδακτέα ύλη, έρχονται οι πανελλήνιες εξετάσεις αργότερα και θα πρέπει τα παιδιά που θα πάνε θεωρητική κατεύθυνση να είναι πλήρως καταρτισμένα όσον αφορά τη γραμματική. Υπάρχουν όμως σε κάποια μαθήματα στα οποία είμαστε πιο ευέλικτοι ως φιλόλογοι. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε οπωσδήποτε όλες τις ραψοδίες. Μπορούμε να βγάλουμε και δύο ραψοδίες λιγότερο. Δεν έγινε κάτι, αρκεί να τις βγάλουμε σωστά. Αυτό θα ήθελα να πω. Ότι πρέπει να θέσουν οι βάσεις πολύ νωρίς. Και συμφωνούμε με αυτή την διατύπωση, Γιώργο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Συστάκου για μια συνολική τοποθέτηση πάνω σε ό,τι έχει ακουστεί μέχρι στιγμής, προτού προχωρήσουμε με την ανάγνωση ορισμένων μηνυμάτων τα οποία έχουν κατατεθεί και είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ναι, πολύ ενδιαφέροντα είναι όλα όσα ακούγονται και ακούστηκαν σήμερα και φαίνεται ότι το ζήτημα που μας απασχολεί είναι σύνθετο. Και εδώ ένας συνάδελφος του Αριστοτελείου που αποχώρησε, ο κύριος Φιντίχογλου, μας ανέφερε και αυτός το βασικό ζήτημα, τη βασική διάσταση που δεν είχαμε χρόνο να αναπτύξουμε σήμερα, το πρόβλημα αρχαία απομετάφραση, αρχαιογνωσία, αρχαιογλωσία και το πρόβλημα γενικά της γλώσσας και του πρωτοτύπου. Ναι, σε όλους μας αρέσει το πρωτότυπο, αλλά έχει και τις δυσκολίες του. Όμως θέλω να το προσπεράσω αυτό, έτσι και κλείνοντας να πω κάτι που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, παρακολουθώντας, όπως σας είπα, την σχέση νέων ανθρώπων με την κλασική φιλολογία, που νομίζω ότι αυτή πρέπει να μας απασχολεί. Θα μιλήσω για την Ελλάδα πολύ πολύ σύντομα και λίγο για το εξωτερικό και θα κλείσω. Αυτό που προσπάθησα να πω στην ομιλία μου, αλλά το έχω διαπιστώσει από την εμπειρία μου πάρα πολλές φορές, ρωτώντας πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, είναι το εξής που πρέπει να μας απασχολήσει. Τα καλά μυαλά, ας το πούμε έτσι, δεν πηγαίνουν απαραίτητα, όπως μας είπε η κυρία Ταμιολάκη, που τα είπε πολύ ωραία πριν, στα θετικά τα λεγόμενα μαθήματα, αλλά πηγαίνουν σε άλλες θεωρητικές σχολές. Και το πρόβλημα του χαμηλού επίπεδου που έχει σήμερα η φιλολογία οφείλεται στο ότι είμαστε τελευταίοι στην προτίμηση. Και είμαστε τελευταίοι στην προτίμηση και έρχονται κατά λάθος στη σχολή μας και από το παράθυρο, επειδή δεν μπορούμε να πείσουμε ότι έχει κάποιο νόημα η επιστήμη μας. Εκεί έχω καταλήξει εγώ, μακάρι να κάνω λάθος για τα εδώ πράγματα. Για το εξωτερικό όμως, θέλω να πάρω πάλι το παράδειγμα της Αμερικής, ίσως γιατί λόγω των μέσων συχνά έχουμε πιο εύκολα πρόσβαση σε αυτό το παράδειγμα από ότι σε άλλα ευρωπαϊκά, ίσως πιο κοντινά μας παραδείγματα. Αναζητώντας στοιχεία για το αρχαίο θέατρο και παραστάσεις και όλα αυτά, και εσείς αν αναζητήσετε και ψάξετε παραστάσεις που γίνονται με θέμα την αρχαία ελληνική τραγωδία, θα διαπιστώσετε ότι το νούμερο ένα έργο που ανεβάζουν σε όλα τα σχολεία, σε όλα τα πανεπιστήμια,
από την Αμερική και την Ευρώπη μέχρι την Αφρική και την Ασία και την Ινδία και δεν ξέρω πού, είναι η Αντιγόνη. Θα το διαπιστώσετε αυτό με μια πολύ απλή αναζήτηση. Και το δεύτερο είναι συνήθως η μύδια και ο ιδίποδας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχουν διαπιστώσει και έχουν καταλήξει στα σχολεία του εξωτερικού, σε πολλά σχολεία, φαντάζομαι, ότι αυτός είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να μπορέσουν οι νέοι να έρθουν κοντά στα κλασικά κείμενα και στις κλασικές σπουδές. Το βρίσκω πολύ πολύ ωραίο το ότι όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια ανεβάζουν πολύ πρωτοποριακές, καμιά φορά, παραστάσεις αρχαίου δράματος και αντίθετα, όπως είπα και νωρίτερα, το βρίσκω θλιβερό κανένας μαθητής να μην έχει διαβάσει πώς τελειώνει η Αντιγόνη. Να μην ξέρουν καθόλου τι γίνεται σε αυτό το έργο. Αυτό θα ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς, κυρία Συστάκου, ευχαριστούμε θερμά. Μπαίνω τώρα στη διαδικασία να διαβάσω ορισμένα μηνύματα που έχουν αναρτηθεί και κατατεθεί εδώ στην πλατφόρμα και θα ζητήσω κάποια σχόλια και πάλι από τους ομιλητές και ενδεχομένως και από συναδέλφους του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας. Ένα εύστοχο σχόλιο από τον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν η Ακαδημία Αθηνών θα μπορούσε να πρωτοστατήσει σε ένα κίνημα για τη σημασία των ανθρωπιστικών σπουδών σε συνεργασία με τις άλλες ακαδημίες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι παρόντες στην σημερινή πρώτη σύνοδο της Λογοδημίας πολλοί συνάδελφοι από το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας και ο διευθύνων το κέντρο, ο κύριος Αθανάσιος Στεφανής. Δεν ξέρω αν θέλει να τοποθετηθεί ο ίδιος απαντώντας στο ερώτημα αυτό ή επίσης η Αλεξάνδρα Ροζοκόκη. Ναι, Αντρέα. Συγγνώμη. Θανάση. Φυσικά και πρωτοστατεί η Ακαδημία. Βέβαια, αρμοδιότερος είναι ο επόπτης του κέντρου μας. Ο πρόεδρος του κέντρου μας που είναι παρόν, ο κύριος Παπαγγελής, ο μιλητής, τον οποίο βέβαια θα ήθελα να ευχαριστήσω καθώς και την κυρία Συστάκου για τα εξαιρετικά που μας ανέφεραν. Έχει κάνει ήδη κάτι η Ακαδημία Αθηνών στις 4 Δεκεμβρίου και συνεχίζει. Συγγνώμη όμως από την Αλεξάνδρα που τη διέκοψα. Όχι, όχι, Θανάση, δεν με διέκοψες, ίσα-ίσα. Αλεξάνδρα. Συμφωνώ και εγώ και είμαστε πρόθυμοι, όχι μόνο και αυτό που γίνεται σήμερα που το βλέπω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ δυναμικό. Μ' αρέσει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ρωτούν, προβληματίζονται, έτσι δίνει ιδιαίτερη χαρά. Είμαστε πάντοτε πρόθυμοι να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Κύριε Παπαγγελή. Λοιπόν, η πρώτη αντίδρασή μου είναι με αφορμή τη λέξη κίνημα. Η Ακαδημία δεν είναι κινηματική ούτε ακτιβιστική. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν νομίζω ότι έχουμε το χρόνο να το θέσουμε εδώ. Αφορά τη δομή της Ακαδημίας, τον τρόπο της λειτουργίας της, αφορά όμως και το γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργεί όχι μόνο η Ακαδημία αλλά και ένα Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών ή ένας τομέας κλασικών σπουδών. Κοιτάξτε, δεν θέλω να μακρηγορήσω, θα πω το εξής. Κλασικές σπουδές είναι μια επιλογή σπουδαστική πάρα πολύ ιδιαίτερη, πάρα πολύ δύσκολη, με προϋποθέσεις οι οποίες δεν τίθενται στην επιλογή άλλων αντικειμένων σπουδαστικών, τα οποία είναι, ας το πω έτσι, κατά τεκμήριο, επιστρέφω στον όρο, χρήσιμα. Πιο πρακτικά χρήσιμα. Για να μπορέσει ένα παιδί να κάνει συνειδητή επιλογή σπουδών ανθρωπιστικών και κλασικής φιλολογίας, πρέπει, θα το πω έτσι και θα ακουστεί ταξικό, αλλά πρέπει να έχει ένα background. Εάν δεν το δημιουργήσει το σπίτι ή το σχολείο, και το σχολείο έχει υποθεί αυτό από διαφόρους, δυσκολεύεται να το κάνει, το παιδί αυτό δεν θα επιλέξει την κλασική φιλολογία. Διότι πράγματι, όπως είπε και η Εβίνα, έχει πάνω του διαφόρους που του λένε τι στη φιλολογία θα πας, τι θα κάνεις εκεί. Κάνε κάτι πιο χρήσιμο. Πάνε στη νομική, η προφανής τέτοια.
Με αποτέλεσμα να μας έρχονται εξωστρακισμένα και αμήχανα πλάσματα, τα οποία θα προτιμούσαν να πίνουν καφέ κάπου παρά να ακούν την Συστάκου ή τον Παπαγγελί. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δεύτερον, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται ακόμα σε ένα μεταβατικό στάδιο. Δεν έχουμε ξεπεράσει το στάδιο των ταινιών της εποχής του 60, όπου η θεία από το Σικάγο έριχνε τα κανάτια σε δικηγόρους, μηχανικούς και γιατρούς. Οι φιλόλογοι στις ταινίες του 50 και του 60 είναι φτωχοί και τυφλοί συνήθως. Αν η κοινωνία δεν έχει μεγαλύτερη εγρήγορση, αν δεν είναι πιο ανοιχτή σε πράγματα που αφορούν τον πνευματικό πολιτισμό, όπως δεν είναι γενικά η ελληνική κοινωνία, προϋποθέσεις για να επιλέξει κάποιος κλασική φιλολογία ή φιλολογία γενικά, δεν υπάρχουν σπουδαίες. Είναι ισχνές. Από την άλλη μεριά, όπως είπα προηγουμένως και θα το επαναλάβω, για χιλιάδες λόγους που δεν είναι μόνο, δεν αφορούν μόνο την ελληνική πραγματικότητα, υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία μοιάζουν σήμερα πολύ πιο ελκυστικά, πιο θελκτικά. Λοιπόν, όλα αυτά, αν τα συνυπολογίσει κανείς, μπορεί να διαγνώσει τη ρίζα του προβλήματος. Το τελευταίο που θα πω είναι το εξής. Η κλασική φιλολογία είναι καλό να την διαχύσουμε, να την διαδώσουμε, να την διαλαμπαδεύσουμε ή μεταλαμπαδεύσουμε, αλλά δεν είναι γενικό συσίτιο. Καμία επιστήμη δεν είναι γενικό συσίτιο. Εγώ δεν συμφωνώ με τον Σόπενχάουερ που έλεγε ότι το 99% των ανθρώπων είναι αμαθείς βλάκες, μάλλον γάιδαροι έλεγε, αλλά πιστεύω ότι μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα αυτό δεν το έχουμε καταλάβει καλά. Θέλουμε αυτές τις σπουδές όσο γίνεται πιο... Έξω στις χώρες που έχουν προτεσταντική κουλτούρα είναι πιο εύκολο να γίνει ένα είδος διαχωρισμού ελιτιστικού και αυτοί οι οποίοι είναι να προχωρήσουν εκεί να προχωρήσουν, οι άλλοι δεν ενδιαφέρονται κανένας. Είναι πολλά τα ζητήματα. Η κοινωνιολογία των ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα δεν έχει μελετηθεί. Και δεν νομίζω ότι ασχολείται κανείς με το θέμα αυτό. Το αποτέλεσμα το ξέρουμε. Χρόνο με το χρόνο τα παιδιά που έρχονται στις φιλοσοφικές σχολές δεν θέλω τώρα να διεκτραγωδήσω την κατάσταση. Είναι παιδιά τα οποία ούτε έχουν αυτό που λένε οι Εγγλέζοι linguistic turn of mind, ούτε έχουν καμία επιθυμία να ασχοληθούν με το ζήτημα των κλασικών πολιτισμών και τη σημασία τους, ούτε. Μπορούμε αυτά τα ζητήματα να τα συζητήσουμε, μπορούμε να τα περάσουμε στο Υπουργείο Παιδείας, στους επιτελείς οι οποίοι σχεδιάζουν προγράμματα. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Από την άποψη αυτή δεν ήμουν αισιόδοξος και συνεχίζω να είμαι πολύ απεσιόδοξος. Αυτά, δεν θα πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Ναι, και νομίζω ότι η τοποθέτηση του κυρίου Παπαγγελία απαντά και στο ερώτημα κάποιου από την ομάδα μας, από την ομίχυρη του Γεωργίου. Υπάρχει κίνδυνος να γίνουν οι κλασικές σπουδές μόνο για την ελίτ, δηλαδή μόνο για τις εύπορες οικογένειες? Νομίζω ότι ο κύριος Παπαγγελής έδωσε μια εύστοχη απάντηση στο ερώτημα αυτό. Βλέπω ένα πολύ ιδιαίτερο μήνυμα από την κυρία Γιάννα Χατζιωάννου, η οποία είναι εκπαιδευτικός, διδάσκει από ό,τι μας λέει σε λύκειο στην Κύπρο. Θα συνόψιζα, λέει η κυρία Χατζιωάννου, τα προβλήματα στα εξής. Πρώτο, ελιτιστική συμπεριφορά των κλασικών φιλολόγων και εσωστρέφεια του κλάδου. Δεύτερο, οι συνεχείς αλλαγές με απαξιωτικό τρόπο για τους εκάστοτε τέος. Τρίτο, υποτίμηση φιλολογικών κλάδων από την κοινωνία, διότι δεν είναι εμπορικά, αλλά και επειδή είναι φαύλος κύκλος, δεν δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουν οι μαθητές το αντικείμενο υπαρκώς και έτσι να το αναγνωρίσουν κιόλας. Τα θετικά τώρα.
Πρώτο, όποτε προσέγγισε αρχαία κείμενα με δημιουργικές εργασίες και διαθεματικές, ο μαθητής ενεργοποιούν τέρι, βιώνουν ικανοποίηση ότι τα καταφέρνουν και έτσι κερδίζουμε τη συγκοινωνία των μαθητών μας με την κλασική γραμματεία και τον πολιτισμό. Θα πρέπει να είναι αρχαιογνωστική η ματιά μας σε όλες τις αρχαιογνωστικές επιστήμες μαζί για την εξυπηρέτηση των νοσημάτων των κειμένων με προεκτάσεις στο σήμερα και τέλος προς όφελος του σήμερα. Διαβάζω επακριβώς αυτολεξή την τοποθέτηση της κυρίας Χαντζιωάννου. Ένα μήνυμα από τον συνάδελφο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Χρήστο Χαρακόπουλο. Δεν ξέρω, Χρήστο, αν θέλεις να λάβεις τον λόγο και να τοποθετηθείς και φωνητικά, να μας μεταφέρεις δηλαδή και την εμπειρία της μάχημης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν μας ακούει ο Χρήστος. Ένα μήνυμα από την κυρία Άννα Πλητά. Καλησπέρα σας, είμαι απόφοιτος κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη διδακτική ανθρωπιστικών αντικειμένων. Αν μου επιτρέπετε να φέρω τον τομέα των παιδαγωγικών στην κουβέντα, ο οποίος δυστυχώς συχνά υποτιμάται από την κλασική φιλολογία. Ο όρος χρησιμότητα προέρχεται από μια θεώρηση για τη ζωή, θετικισμός, που εστιάζει στο αποτέλεσμα και όχι στη διαδικασία και γι' αυτό αφαιρεί αρκετές ευκαιρίες για καλλιέργεια σκέψης, ιστορικής, κριτικής κτλ. Δυστυχώς αυτή η αντίληψη διέπει όλες τις σύγχρονες κοινωνίες, συνεπώς η αλλαγή θα πρέπει να είναι και κοινωνική πέρα από εκπαιδευτική. Ένα έλλειμμα που εντοπίζεται στα πανεπιστήμια, επειδή αναφέρθηκε ο ρόλος των πανεπιστημιακών καθηγητών, είναι η απουσία των παιδαγωγικών γνώσεων από τις λεγόμενες καθηγητικές σχολές, το οποίο αποδεικνύεται και από έρευνες. Παιδαγωγικές γνώσεις σε συνδυασμό με την καλή γνώση του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου, νομίζω θα συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην επίλυση του θέματος της κρίσης των κλασικών σπουδών, ακριβώς γιατί οδηγούν σε μια διαφορετική προσέγγιση των κειμένων με απότερο στόχο την καλλιέργεια της σκέψης του μαθητή, χωρίς να αναιρούν τον αρχαιογνωστικό τους χαρακτήρα. Κάποιες άλλες τοποθετήσεις, ενδεχομένως και φωνητικά για να σας ακούσουμε και να είναι ευκολότερη η ροή της συζητήσεώς μας. Όποιος θέλει αναλαμβάνει τον λόγο, λαμβάνει τον λόγο και τοποθετείται. Έχει αφήσει μήνυμα και ο κύριος Φιντίκογλου, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Νομίζω αναφέρθηκε στο μήνυμα του κυρίου Φιντίκογλου η κυρία Συστάκου και ο κύριος Παπαγγελής. Είναι η θεωρία για το πρωτότυπο και τη μετάφραση. Ο κύριος Μανώλης Πολυχρονίδης θα με ενδιέφερε να μιλήσω για τη χρησιμότητα των ρητορικών δραστηριοτήτων. Κύριε Πολυχρονίδη, θέλετε να λάβετε το λόγο και να τοποθετηθείτε, να σας ακούσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για τη σημερινή εκδήλωση. Είναι απολύτως απαραίτητη και να σας μεταφέρω την χαρά όσων ασχολούμαστε με τη ρητορική τέχνη όσον αφορά τα λεγόμενα ρητορικά αγωνίσματα. Δηλαδή, τους αγώνες αντιλογίας, debate, ή και άλλα ρητορικά αγωνίσματα τα οποία μας οθούν να ασχοληθούμε με την κλασική σκέψη, την κλασική γραμματεία, ως αφορμές για συζήτηση. Και αναρωτιέμαι μήπως η ενασχόληση, η μεγαλύτερη ενασχόληση των κλασικών φιλολόγων με την πιο επικοινωνιακή και την, θα λέγαμε, προσπάθεια του λόγου να πείσει, μήπως είναι κάτι που πρέπει να αξιοποιηθεί πολύ περισσότερο. Πολύ καλό ερώτημα. Διαπιστώνω ότι υπάρχουν πολλοί ρητορολόγοι και ρητορολάγνοι στην Αθήνα, ευτυχώς και φοιτητές. Κύριε Παπαγγελή, κυρία Συστάκου. Ελίνα. Ακούει η Ελίνα. Ναι, βεβαίως σας ακούω. Δεν έχω ασχοληθεί, ομολογώ, τόσο με την ρητορική πλευρά, οπότε δεν ξέρω αν είμαι κατάλληλη να απαντήσω γι' αυτό.
σίγουρα σχετίζεται με τον λόγο. Με την... Είναι και αυτή μια διάσταση της γνώσης, της γλώσσας βέβαια, που να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και την έννοια της ρητορικής. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό σχετίζεται ειδικά με τα αρχαία ελληνικά ή είναι γενικότερο ζήτημα. Ναι, είναι σαφώς γενικότερο ζήτημα. Δεν ξέρω κι εγώ, δεν νομίζω ότι έχω ασχοληθεί, έχω τη γνώση για να απαντήσω στα ζητήματα αυτά. Για μένα αυτό που έχει σημασία είναι η σωστή γλωσσική καλλιέργεια και διδασκαλία. Από εκεί και πέρα, το ποιος διαθέτει, αυτό που λέει και λέει, the gift of the gab, δηλαδή την πρίκα της ρητορικής, είναι άλλο ζήτημα. Τώρα, βέβαια, η τεχνική της ρητορικής επίσης είναι ένα άλλο ζήτημα. Η αρχαιότητα, όπως ξέρετε, λειτουργούσε βασικά με τον προφορικό λόγο και το πόσο καλά δομημένα θα μιλούσε κάποιος, πόσο θα ανέπτυσε συνεταγμένα επιχειρήματα, είχε πολύ μεγάλη σημασία. Σήμερα η ρητορική είναι είδος πολυτελείας παντεσπάνη και μάλλον περιττή. Η σημερινή τεχνολογία σχεδόν την κάνει από την άποψη αυτή περιττή. Τη χρειαζόμαστε για αισθητικούς λόγους. Δεν ξέρω αν σήμερα κανείς πείθεται από τους πολιτικούς επειδή είναι καλοί ρήτορες. Αλλά εγώ θα ήθελα να ακούσω έναν πολιτικό ο οποίος διαθέτει καλή ρητορική. Δεν θα πιστώ όμως για άλλους λόγους από την καλή ρητορική. Πιστεύετε ότι έχουμε καλούς πολιτικούς ρήτορες, κύριε Παπαγγελή? Όχι, δεν πιστεύω ότι έχουμε καλούς πολιτικούς ρήτορες. Πιστεύω ότι υπάρχουν μέσα στο κοινοβούλιο, αν μιλάμε ειδικά για το κοινοβούλιο, υπάρχει μια μειονότητα πολιτικών που χρησιμοποιούν το λόγο σωστά, χωρίς όμως να υπερβαίνουν έναν μέσο όρο ορθοέπειας, καθόλου εμπνευστικό αυτό, και έχουμε και μια πλειονότητα ανθρώπων οι οποίοι μάλλον δεν ξέρουν ελληνικά. Αλλά αυτοί ευτυχώς δεν μιλάνε πολύ από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Και θα έπρεπε ίσως να αποθαρρυνθούν από το να μιλούν πολύ. Είτε στην τηλεόραση είτε στο κοινοβούλιο. Γιατί είναι πολύ κακό πρότυπο. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Εμείς πάντως ακούσαμε δύο εξαιρετικά ρωμαλαίους εκπαιδευτικούς και πνευματικούς ρήτορες σήμερα, τον κύριο Παπαγγελή και την κυρία Συστάκου. Καταλήγουμε σιγά σιγά στη λήξη της πρώτης συνόδου της λογοδημίας μας. Ο διάλογος ήταν ζωηρός, το ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα θερμό και σας ευχαριστούμε όλους θερμά. Τον λόγο έχει τώρα η Αλεξάνδρα Ροζοκόκη για την καταληκτική τοποθέτηση. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και για το εξαιρετικό, για τις ωραιότατες ομιλίες και για το δυνατό κοινό, έτσι, την δυνατή τοποθέτησή του και τη συμμετοχή του. Κλείνω λέγοντας το εξής. Δίπλα μας υπάρχει ένας κήπος. Ένας κήπος πλημμυρισμένος από άνθη κάθε είδους, γεμάτος από καρποφόρα δέντρα που βγάζουν διαρκώς άφθονο καρπό. Είναι ο κήπος των κλασικών γραμμάτων, της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας. Όποιος θελήσει να τον περπατήσει, θα βρει πολλά άγαθα, ψυχικά και πνευματικά. Τα κλασικά κείμενα διδάσκουν, τέρπουν, συγκινούν, προσφέρουν χαρά, ακονίζουν την ευφυΐα, εξάπτουν τη φαντασία, βαθαίνουν τη σκέψη, προάγουν τη δημιουργική σκέψη, αυξάνουν την ευγλωτία, δυναμώνουν την επίγνωση, προωθούν την ευθυκρισία. Καλό βράδυ σε όλους. Μέχρι την επόμενη φορά. Καλό βράδυ και από μένα σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας για την πρώτη σύνοδο της λογοδημίας. Σας περιμένουμε στις 17 Φεβρουαρίου με δύο εξαιρετικούς ομιλητές, την καθηγήτρια Μαριάννα Καραμάνου και τον συνάδελφο Γιώργο Καζαντζίδη. Το θέμα μας είναι επιδημίες στον ελλαδικό χώρο από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια. Πάμε να μάθουμε αν είχαν και οι αρχαίοι κορονοϊό. Να ευχαριστήσω θερμά τους δύο ομιλητές, τον κύριο Θεόδωρο Παπαγγελή και την κυρία Ευίνα Συστάκου, καθώς και όλες και όλους για την πολύ ζωηρή και
νομίζω, πολλαπλά νοητικά επωφελή συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Θέλω και εγώ πριν κλείσουμε να ευχαριστήσω ειδικά τον Ανδρέα και την Αλεξάνδρα για τη διοργάνωση και τη δρομολόγηση αυτής της εκδήλωσης, την οποία εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε.